Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και τώρα ξεκινάει το πρώτο Κόντρα 24 τούτης της εβδομάδας. Πολιτικές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά από καιρό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους αντιπολιτευτικούς τόνους, προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προκηρύξει εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος πως στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Ανάμεσα στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία, αλλά και η κατάργηση των μετακλητών υπαλλήλων. Σήμερα όμως είχαμε και τις ανακοινώσεις για την τρίτη δόση του εμβολίου. Οι άνω των 60 ετών, οι υγειονομικοί αλλά και οι εργαζόμενοι στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων από τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να εμβολιάζονται με την τρίτη δόση. Ωστόσο, το γεγονός πως ο ΕΜΑ και ο CDC δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στην έγκριση της τρίτης δόσης, την ώρα που ο FDA την Παρασκευή είπε όχι στη χορήγησή της στο γενικό πληθυσμό, προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Την ίδια ώρα, ανησυχία δεν μπορεί παρά να προκαλεί το γεγονός πως το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει βαλτώσει, κάτι που παραδέχθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος σήμερα δήλωσε πως έχουν αποδεχθεί ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Και ενώ η πανδημία συνεχίζεται, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, οι καθηγητές ιατροί να απέχουν από τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό για να ασχοληθούν με τα non-COVID περιστατικά. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ΟΕΝΓΕ, η οποία κάνει λόγο για λιποταξία των πανεπιστημιακών. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ. Σήμερα όμως είχαμε και εξελίξεις στο μέτωπο της διεκδίκησης των εργαζομένων απέναντι στην εταιρεία eFood. Θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ από την κυβέρνηση μιλούν για επικοινωνιακό λάθος της εταιρείας, αλλά σε καμία περίπτωση για άνοιγμα πόρτας και όχι από το άρθρο 69 του νόμου Χατζηδάκη. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα συζητήσουμε απόψε με ένα εξαιρετικό πάνελ που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να καλησπερίσω όμως πρώτα τους συναδέλφους που έχω την τιμή να φιλοξενώ. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να καλησπερίσω και τον αγαπητό Άρη Ραβανό από καλησπέρα, το Βήμα. Καλησπέρα, Άρη. Ήσουν και στη Θεσσαλονίκη, θα μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ. Κοντά μας και ο Γιώργος Ονόκος από τα Παραπολιτικά. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε σένα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και υπομονή να κάνουμε, γιατί είναι μία ακόμη πολύ έντονη ενημερωτικά και πολιτικά εβδομάδα. Το θερμόμετρο έχει ανέβει όχι μόνο λόγω θερμοκρασίας. Αντοχές να έχετε, γιατί μπαίνουμε σε χρονιά παραταταμένης προεκλογικής περίοδου. Αχ, αυτά μου λες και με στεναχωρήσα. Τώρα πότε θα γίνουν, άγνωστο. Δίκιο έχεις. Κύριος Μητσοτάκης ξέρει. Να ξεκινήσω από τον Σπύρο. Σπύρο, πώς είδες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Άκουσα ένα σχόλιο από ανθρώπους που δεν είναι στο χώρο μας, δεν είναι αναλυτές, δεν είναι δημοσιογράφοι, ότι αυτή τη φορά φαίνεται αποφασισμένος να κάνει κάτι. Και κρατάω αυτό το σχόλιο περισσότερο, γιατί είναι ένα σχόλιο που το ακούσα από τον κόσμο, που περιμένει από την αντιπολίτευση και φαίνεται ότι αυτή τη φορά έπεισε περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα δύο αυτά χρόνια, ενώ... Από όταν έχασε τις εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Είπε πολλά. Θα τα συζητήσουμε, φαντάζομαι, και στη συνέχεια. Να σε ρωτήσω κάτι, για γιατί κράτος, εσύ συχνά βάζεις θέμα της μεσαίας τάξης, είναι από τα θέματα στα οποία έχεις μια ευαισθησία, αν θες. Εσύ εξέλαβες όλη το κομμάτι της ομιλίας του και της επεξηγήσεις της Κυριακής ως παραδοχή λάθους της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στροφή πολιτική? Όχι, εγώ το εξέλαβα πρώτα-πρώτα ότι είπε την πραγματικότητα. Είπα αυτό που συνέβη. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επικοινωνιακά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είδα σήμερα στον τηλεοπτικό χώρο ότι χρησιμοποιήθηκε ως απολογία, ως ομολογία λάθους. Είπε αυτό που συνέβη. Και αυτό που συνέβη είναι ότι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Ομολόγησε τη χρεοκοπία της το 9-10 και είναι ακόμα με πολύ μεγάλο χρέος η χώρα μας. Και αυτό το χρέος λίγο πολύ θα πληρωθεί. Θα πληρώνεται τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Επομένως, είπα αυτό που πραγματικά συνέβη. Mm-hmm. Τώρα, αν πιάσουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν ήρθαν τα λεφτά από τους υψηλότερους και μεγαλύτερους και αυτούς που είχαν περισσότερα, γιατί αυτά τα λεφτά είναι στο εξωτερικό ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού είναι. Εν πάση περιπτώσει, είπα αυτό που συνέβη. Και νομίζω ότι καλά έκανε και το είπε, διότι αυτό είναι και η αλήθεια του πράγματος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ
Και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά πιστεύω πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, θέλει να εκπροσωπήσει τα μικρομεσαία και τα μεσαία στρώματα. Σαφές. Γιατί πιστεύει ότι βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη αντίθεση από αυτούς που δεν πλήρωσαν σχεδόν τίποτα σε όλα αυτά τα 10 χρόνια και που έχουν κερδίσει τη μερίδα του λέοντος. Έχουμε και μια συνάντηση, πριν πας όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρω ότι θα αποχωρήσεις. Να μας ενημερώσεις. Ναι, για τα μυστήρια μια συνάντηση που θα γίνει ή δεν θα γίνει. Ερντογάν Μητσοτάκη. Ερντογάν Μητσοτάκη. Mm. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Γιατί ακούσαμε ότι στην αρχή δεν θα γίνει. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα γίνει. Ο κύριος οικονόμου είπε ότι αν συμπέσουν τα προγράμματα θα γίνει. Είναι πάρα πολύ κακό το να βάζει η Άγκυρα συνεχώς την ατζέντα, ναι, και να ενημερώνει για το τι θα γίνει ή για το τι θέλει να γίνει. Σωστό είναι αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Το είναι σαφές ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να γίνει. Είναι επίσης ορατό ότι ο κύριος Μητσοτάκης το αποφεύγει αυτή τη στιγμή την όποια συνάντηση. Είναι επίσης ορατό ότι διάφοροι σύμμαχοι πιέζουν και τον κύριο Μητσοτάκη να γίνει συνάντηση. Και όχι να γίνει για να γίνει μια συνάντηση και να ανταλλάξουν χειραψία πάλι, αλλά για να συζητήσουν και μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή για αυτά που οι Τούρκοι διεκδικούν συνεχώς και ενοχλούν και κερδίζουν θαλάσσιο χώρο σε περιοχές που δεν είναι ακριβώς δικές τους. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η εξωτερική μας πολιτική, παρά την όλη διαφήμιση και τον απομονωμένο Ερντογάν που δεν τον θέλει κανένας και την Τουρκία που δεν ξέρουμε τι παθαίνει, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία βάζει την ατζέντα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι και πάγιο των τελευταίων ετών να προχωρήσω όμως. Και ο κύριος Ραβανός, ο κύριος Νόκος γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εκτός από τα εξωτερικά, ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει να φοβάται πάρα πολύ το εσωτερικό του για τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Μας το αποδεικνύει και στη Βόρεια Μακεδονία, μας το δείχνει και στα ελληνοτουρκικά. Ξέρω, μην ξεχνάτε την ισχυρή παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Ο Καραμαλής μπορεί να μην κουνιέται, αλλά ο κύριος Σαμαράς είναι ισχυρός στο εσωτερικό και αυτή η ισχυροποίηση. Το γεγονός ότι παραμένει ισχυρός στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας τον αποτρέπει στο να φέρει τις συμφωνίες με την γειτονική χώρα προς κύρωση στη Βουλή. Θέλω να μείνω σε ένα Άρη και στο σχόλιο σου, πολιτικός ρεπόρτερ πολλών κυβικών. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος κέρδισε τελικά τις εντυπώσεις, γιατί ο κύριος Κούλογλου είδε ισοπαλία. Ισοπαλία. Ο κύριος Κούλογλου το βλέπει όπως θέλει. Είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι στην Κουμουντούρο είναι αρκετά ενοχλημένη. Προφανώς δεν συζητάω. Τώρα δεν είσαι ευρωβουλευτής του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και όλο το οικοδόμημα αυτή τη στιγμή είναι που έχει χτίσει το επικοινωνικό επιτελείο και το επιτελείο του κ. Τσίπρα είναι στη λογική ότι ο κ. Τσίπρας πήγε και έκανε μια νέα αρχή στη Θεσσαλονίκη και έβαλε το πλαίσιο. Mm-hmm. Αναφέρθηκε ο Σπύρος αναλυτικά σε μια σειρά κινήσεις του κ. Τσίπρα και έρχεσαι και λες ότι το μάτς είναι ισοπαλία. Νομίζω ότι έχεις βάλει εσύ ο ίδιος αυτογκόλ στην ομάδα σου, στο κόμμα σου. Τώρα από εκεί πέρα, αν η φανέλα, γιατί ακούω διάφορα, δεν είναι μέλος του κόμματος και πώς να τον καλέσει το πειθαρχικό και τις διαγραφές και δεν είναι αυτές τις πρακτικές ενός κόμματος. Ο κύριος Τζανακόπουλος ήταν νωρίτερα καλεσμένος στο δελτίο του Γιώργου Μελιγκόνη και είπε ότι έδωσε τα διαπιστευτήριά του ο κύριος Κούλογλου, ενώ στην αρχή δεν ήθελε να σχολιάσει. Δεν μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο, Νατάσα μου, γιατί όταν εμφανίζεται τώρα βουλευτής του Βεληνικού, του κύριου Κούλογλου, με μακρά δημοσιογραφική πορεία, να κάνει αυτό, γιατί είναι το timing. Αν του έλεγε ένα μήνα μετά, ενδεχομένως να μην το σχολιάζαμε καθόλου. Έτσι θα πήρε ως παραπολιτικό. Αλλά έρχεται όμως την επομένη λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα. Όταν όλο το επιτελείο και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα συντεταγμένη προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι εδώ πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Το κύριο Τζανακόπουλου τα λέει όλα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα. Να πάμε στο μετά. Εγώ δεν μου αρέσει τώρα να μένω στο. Δεν θέλω να μείνω στον κύριο Κούλογλου, γιατί νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Και θα συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο Σπύρος. Για το αν έκανε αυτοκριτική ή όχι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει κάνει αυτοκριτική ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ακούω συνέχεια, μα δεν έκανε αυτοκριτική, έρχεται τώρα, δικαιολογείται για το τι τώρα έκανε. Τώρα θυμήθηκε τη μεσαία τάξη και όλα αυτά. Όχι. Εδώ υπάρχει, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία μου, τη μικρή πείρα που έχω και εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ, ως ασήμαντος πολιτικός συντάκτης, εγώ κείμενο Δρίτσα, Μπαλτά, Δραγασάκη, όσα χρόνια κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, δεν έχω ξαναδεί. Κείμενο Μαγροσκελές, κείμενο πολυσέλιδο, το οποίο να αναλύει τα αίτια της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ το 19 και να πηγαίνει και βήματα παραπέρα, εγώ δεν έχω ξαναδεί ως πολιτικός συντάκτης. Αυτό, ένα πολύτιμο εργαλείο, το πώς χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι άλλο.
Αλλά εδώ υπάρχει αυτοκριτική. Έχει γίνει αυτοκριτική. Και στην συνδιάσκεψη που πέρασε την τριήμερη στα μέσα του καλοκαιριού, διήμερη στα μέσα του καλοκαιριού, η οποία ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, εν μέσω πανδημία εννοώ. Mm-hmm. Έτσι, συζήτηση έγινε με νομαρχιακές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα. Είχατε το γραμματέα του κόμματος εδώ νωρίτερα, τη αξιωματική αντιπολίτευση. Όλο αυτό που έκανε μέσα στην πανδημία και ο ίδιος με ενεργό συμμετοχή ήταν κάτι θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν δεν προβάλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα θέμα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες είπε μια σειρά προτάσεις και το Σάββατο κυρίως. Πάντως, 800 ευρώ για τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε ακούσει και από την κυρία Μαριλίζα Ξενογιάννακοπούλου και από άλλα στελέχη. Δεν πέρασε πουθενά. Από την άλλη, δεν άλλο θέμα τώρα, κάτι δεν άλλο που ακούω αλλά... τον κόσμο πριν πάω στον Γιώργο. Ο κόσμος λέει ότι okay, κυβερνούσε μέχρι πρόσφατα, μέχρι προφανώς, πριν δύο χρόνια. Γιατί δεν το πήγε στα 800 ευρώ. Θα σου πω και εγώ πάρα πολλά από αυτά που άκουσα το Σάββατο, τα οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί θα είναι λάθος να πούμε. Α, Τσίπρας, ωραία, ναι, κάνει αυτοκριτική, παίρνουμε τις προτάσεις, ό,τι είπε, το πετάμε στον κάδο να χρήσουν, είναι λάθος αυτό. Αναλύουμε και βλέπουμε τι κάνει και τι δεν έχει κάνει. Όντως, πολλά από αυτά τα οποία είπε θα μπορούσε να τα είχε κάνει ως κυβέρνηση. Δεν τα έκανε, δεν τόλμησε, γιατί είναι άλλη συζήτηση. Αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Γιατί πάμε σε μια παρελθοντολογία. Τι θέλουμε εδώ να συζητήσουμε για το μέλλον. Mm-hmm. Και είναι το μέλλον, αυτό προτείνω ο Μητσοτάκης, αυτό προτείνω ο Τσίπρας, να κάτσουμε να συγκρίνουμε. Έχουμε δύο προτάσεις τώρα. Έχουμε ένας λέει πανεκκίνηση, ο άλλος λέει νέα αρχή. Καθόμαστε, έχουμε ένα προγραμματάκι εδώ πέρα από τον έναν, από τον άλλον και να κάτσουμε να συγκρίνουμε. Και αυτό που είπε ο Σπύρος είναι πολύ σημαντικό. Ήταν πιο αποφασισμένος τώρα από άλλες φορές, λιγότερο ενοχικός ως προς τις ισορροπίες στο κόμμα του, γιατί μην ξεχνάμε δεν είναι Πασόκ, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μετεξέλιξη του συνασπισμού. Άρα ισορροπίες, να τα έχουμε με τις τάσεις, να τα έχουμε καλά κτλ. Εδώ έδειξε ότι είναι πιο προεδρικός από άλλες φορές. Ότι δεν προεδρεύει απλώς, δεν είναι primus inter pares κατά τη φράση ενός ιστορικού κεντρικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εδώ ακριβώς πρώτος μεταξύ ίσων. Έδειξε ότι θέλει να το πάει παραπέρα. Τώρα, αν θα τολμήσει, θα φανεί στην πορεία. Γιατί είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Παραδείγματος χάρη, και θα κλείσουμε αυτό για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, είπε για την αποκομματικοποίηση του κράτους. Εδώ θα μου πεις, θα διαφωνήσω. Ενώ ωραίο ακούγεται, αλλά όταν έρχεσαι στην εξουσία να κυβερνήσεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα αποτύχεις. Θέλεις στελέχη τα οποία να πιστεύουν το πρόγραμμά σου για να πάνε να το εφαρμόσουν. Γιατί αν περιμένεις τώρα από τον Ραβανό, τον Σουρμελίδη ή τον κύριο Νόκο να πάνε να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πιστεύουν και θα τους πάρεις από την κοινωνία και χωρίς να είναι μέλη του κόμματός σου ή τουλάχιστον συνοδοιπόροι, θα αποτύχεις. Το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου με ο Σπύρος το ξέρει πολύ καλύτερα, με το Open Gov. Απέτυχε. Πήγε να γίνει στην αρχή με τον κύριο Βερναρδάκη και με τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων. Με τους γενικούς γραμματείς, συγγνώμη. Απέτυχε. Δεν γίνεται αυτό. Να πάω τώρα και στον Γιώργο. Γιώργο, εσύ πώς είδες τον Αλέξη Τσίπρα και πώς είδες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος θεωρείς ότι κέρδισε τις εντυπώσεις από τους δύο μονομάχους, θα πω εγώ. Ωραία. Να συμφωνήσουμε ότι δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Διότι ο ένας κυβερνάει δύο χρόνια, ο άλλος είχε μια πορεία διακυβέρνησης 4,5 χρόνια, οπότε δεν είναι από την ίδια αφετηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα κατ' άλλους μικρό, κατ' άλλους μεγάλο προβάδισμα. Εγώ θα πω απλά ένα προβάδισμα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Ότι εξήγηλε 5 άξονες ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ. Στους 5 αυτούς άξονες ο κύριος Τσίπρας είχε 3 καταργήσεις. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, mm-hmm, στο εργασιακό, κατάργηση όλου του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στην παιδεία, mm-hmm, και την δημιουργία... Που ισχύει ένα χρόνο, κάτι λιγότερο από ένα ενός χρόνο. Ενός νέου καθεστώτος, ακόμα και για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, mm-hmm, και ακόμα κατάργηση του περιόνιμου επιτελικού κράτους. Και ακόμα άλλοι δύο άξονες, ο άξονας με τις παροχές που περιλάμβανε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και την καθιέρωση ενός υψηλότερου κατώτατου μισθού, αλλά και παρεμβάσει για την υγεία. Εμένα τι μου κάνει εντύπωση, ότι μου φαίνεται ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται. Τι εννοώ ετεροπροσδιορίζεται? Λέει τι υπάρχει, θα το καταργήσω. Και μου έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση το ότι στάθηκε στο επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε και ο Άρης νωρίτερα σε αυτό. Είπε ότι θα αντικαταστήσει το επιτελικό κράτος με ένα αποτελεσματικό και δημοκρατικό κράτος.
Τι σημαίνει αποτελεσματικό? Ξέρει δηλαδή εκ των προτέρων ότι θα είναι αποτελεσματικό? Γιώργο, ζητώ και... τεράστια συγγνώμη για τη διακοπή. Να συνδεθούμε αμέσως με τη Νέα Μάκρη, γιατί εκενώνονται οικισμοί. Υπάρχει εκεί η πυρκαγιά. Είναι ο Κυριάκος Μαντούβαλος στο πλάνο μας. Κυριάκο, σε ακούμε. Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκενώνονται οι οικισμοί Λιβύση και Άγιος Εφραίμ. Υπάρχει μια φωτιά που είναι, υπάρχουν δύο εστίες μάλλον, μία στον Άγιο Εφραίμ και μία στο Λιβύση, είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουν προχωρήσει ήδη σε εκένωση. Βλέπουμε εδώ οι αστυνομικές δυνάμεις διώχνουν τους πάντες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανοίξει και το πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο στη Νέα Μάκρη, στην πρώην Αμερικανική βάση. Οι κάτοικοι που εκενώνουν τις περιοχές από εδώ πρέπει να πάνε εκεί, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κλείσει και δρόμοι προς τα εδώ. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν έχει πλησιάσει ακόμα τόσο πολύ τα σπίτια που να είναι επικίνδυνοι, όμως αστυνομικοί και πυροσβέστες τρέχουν ώστε να προλάβουν η φωτιά που βλέπετε αυτή τη στιγμή πίσω μου με τη βοήθεια του Κώστα του Κλάδου να μην φτάσει στα κατοικημένα σπίτια. Ήδη κάποιοι κάτοικοι εδώ βρέχουν, καταβρέχουν τα σπίτια τους για να προλάβουν. Οι πυροσβέστες με τους αστυνομικούς τους διώχνουν. Πρέπει να εκενωθούν αυτές οι δύο περιοχές, Νατάσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά κατακαίει πίσω μου. Μέχρι στιγμής είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Δεν έχει πλησιάσει, δεν έχει γλύψει σπίτια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε εντολή εκένωσης. Μάλιστα, με προληπτικές εκενώσεις εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Νέα Μάκρη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κυριάκο, για το ρεπορτάζ. Να είστε πολύ προσεκτικοί με τον Κώστα και το συνεργείο του Κόντα εκεί. Καλό βράδυ και ελπίζουμε χωρίς προβλήματα. Πάμε να επανέλθουμε. Γιώργο, με συγχωρείς για την διακοπή. Είναι το πρώτο τεστ της νέας πολιτικής ηγεσίας. Έχεις δίκιο. Του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Στυλιανίδης και ο κύριος Τουρνάς, θα κληθούν πολύ γρήγορα να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση σε μια περιοχή, για όσους δεν γνωρίζουν, που είναι πάρα πολύ κοντά στην περιοχή του Ματιού, ναι, που το 2018 έγινε όσο έγινε. Είναι λίγο πιο πριν, είναι, εντάξει, είναι αλλά... πιο κοντά στη Νέα Μάκρη πριν. Και το πολιτιστικό προς κέντρο. Το Μαραθώνα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, από το πολιτιστικό κέντρο που αναφέρθηκε ότι έχει ανοίξει, είναι το μέρος που συγκεντρώνονταν ήδη πρώτης ανάγκης το 2018. Επανέρχομαι εν συντομία σε αυτό το οποίο έλεγα. Βάφτισε το σχήμα το οποίο θα αντικαταστήσει το επιτελικό κράτος ως δημοκρατικό και αποτελεσματικό. Αποτελεσματικό, ποιος ξέρει ότι θα είναι. Και δημοκρατικό, μου προξενεί η αλγινή εντύπωση, δημοκρατικό, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Άξι, μάλλον το λέει ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία. Ως προς την λήψη των αποφάσεων. Και επειδή το περίμενα, την περίμενα αυτή την οργανωτική απάντηση, όχι από σενάρι, γενικά. Το εξήγησε. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Το εξήγησε. Με τους όρους διοικητικής επιστήμης. Λέγοντας ότι θα ενισχυθεί το πρωθυπουργικό γραφείο. Ναι. Και θα δημιουργηθούν επιμέρους task forces για συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, αυτό μάλιστα, πόσο εφικτό είναι, δεν ξέρω. Και επίσης, στην υγεία, αυτό το οποίο έκανε ήταν να υποσχεθεί προσλήψεις. Δεν είναι κακές οι προσλήψεις, βέβαια, για ένα εθνικό σύστημα του οποίου το οργανόγραμμα έχει ελλείψεις. Δεν έχω δύο λεπτά γιατί πρέπει να καλησπέρισω τον κύριο Σαριγιάννη. Ναι, απλά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιο πρωθυπουργό, περιμένω να ακούσω μια νέα αρχιτεκτονική για την οργάνωση του κράτους. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι νέα αρχιτεκτονική. Κύριε, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο. Δημοσθένη Σαριγιάννη, επιτρέψτε μου, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ειδικό στα μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριγιάννη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Σαριγιάννη, εκεί που θεωρούσαμε ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα τα οποία είναι επαρκή για το πρώτο κουδούνι και το άνοιγμα των σχολείων. Τελικά μαθαίνουμε σήμερα ότι κάθε Τετάρτη θα έχουμε ειδική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στα σχολεία. Έχουμε και το αρνητικό παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου με το πρώτο κουδούνι είχαμε 252.000 νοσήσεις παιδιών.
και αναρωτιέμαι τι βλέπετε εσείς με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός από 12 μέχρι 17 είναι χαμηλός στις ηλικίες από 12 μέχρι 17. Και ένα στα τέσσερα κρούσματα είναι παιδιά. Προφανώς. Και ο εμβολιασμός από 6 έως 12 δεν υπάρχει, έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς πίστευε ότι τα πράγματα θα πάνε χωρίς κανένα, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Γιατί πραγματικά υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία από τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Αλλά βεβαίως κυρίως υπάρχει η γνώση σε σχέση με την εμβολιασματικότητα του στελέχους Δέλτα, που είναι πολύ σημαντική, πολύ πιο μεγάλη από το στέλεχος Α, τη Βρετανική μετάλλαξη, και από το αρχικό στέλεχος της Βουχάν. Και υπάρχει η εμπειρία η δικιά μας από το άνοιγμα των σχολείων και το προηγούμενο Μάιο και, και το χειμώνα και βεβαίως το προηγούμενο φθινόπωρο, όπου ήταν φανερό ότι τα σχολεία έπαιξαν ρόλο στη μετάδοση, ειδικά μάλιστα για τα δημοτικά, σε σχέση με την κινητικότητα, την κοινωνική κινητικότητα των γονέων, η οποία σχετίζεται βεβαίως και με την ανάγκη να πάνε στη δουλειά τους. Λοιπόν, οι ίδιοι μηχανισμοί, αν θέλετε, διάδοσης, εμένουν και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα, είμαστε, θα έλεγα, πολύ πιο χαλαροί όσο ό,τι αφορά στην τήρηση μέτρων. Παράδειγμα, δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό τηλεεργασίας αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να εξηγήσω τι εννοώ. Στηριζόμαστε κυρίως στο μεγάλο αριθμό τεστ. Είναι σωστή αυτή η στρατηγική, γιατί αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι τα self-test ειδικά λειτουργήσαν πάρα πολύ θετικά τον προηγούμενο Απρίλιο και οδήγησαν ουσιαστικά την αποκλιμάκωση που ζήσαμε, ενώ άνοιγε η οικονομία και η κοινωνία, πολύ σημαντικό. Όμως να πούμε εδώ τώρα ότι τον προηγούμενο Απρίλιο είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη μετάλλαξη Α, από την οποία η μετάλλαξη Δ είναι 60% πιο μολυσματική, μεταδίδεται πιο εύκολα. Γι' αυτό θεωρώ ότι περιμέναμε να υπάρξει μια αύξηση. Εμείς έχουμε προσομοιώσει τα σενάρια με βάση και τον ρυθμό εμβολιασμού των παιδιών με, αν θέλετε, λογικές παραδοχές που δείχνουν ότι μέσω σταθμικά μέχρι το τέλος του χρόνου τα παιδιά θα αντιστοιχούν, δηλαδή τα παιδιά από 0 έως 18, έως 17 θα αντιστοιχούν περίπου στο 44% των νέων κρουσμάτων από τώρα, από το άνοιξαν τα σχολεία μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Πόσο ασφαλής είναι η πρόβλεψη. Επιτρέψτε μου, κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριε καθηγητά, για να προχωρήσουμε και στις ερωτήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και σε 2 λεπτά επανερχόμαστε με τον κύριο Σαριγιάννη για να δούμε τι μέλη γενέστε με την πανδημία. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Όταν έχουμε εικόνα ξανά από τη Νέα Μάκρη και ενημέρωση, θα σας ενημερώσουμε. Επιστρέφουμε όμως στη συζήτησή μας με τον κύριο Σαριγιάννη. Άρη, το ερώτημά σου. Ναι, στον κύριο καθηγητή. Πόσο ασφαλής είναι αυτή η πρόληψη, κύριε καθηγητά, γιατί κάπου ο μέσος πολίτης έχει μπερδευτεί. Δεν έχει την πολυτέλεια να είναι ο δημοσιογράφος Ραβανός, Ρουμελίδης, Γιάμαλη και να ψάχνει να ζητά. Ακούει από ένα καθηγητή να λέει ότι τα παιδιά 45% στους επόμενους μήνες κτλ. Πόσο ασφαλής είναι αυτή η πρόβληψη και πόσο μπορούμε πλέον να πιστούμε από τους επιστήμονες, και δεν αναφέρομαι τώρα προσωπικά εσάς, μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικώς από αυτά που ακούμε δηλαδή. Κάπου έχουμε μπερδευτεί. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια παρατεταμένη πίεση στη δημόσια υγεία και βεβαίως ανάγκη πληροφόρησης. Αφορά την υγεία όλων μας και άρα είναι δεδομένο ότι ο καθένας θέλει να έχει συνεχή πληροφόρηση. Και αυτό διαρκεί τώρα σχεδόν περίπου παραπάνω από 1,5 χρόνο. Έτσι. Άρα είμαστε πραγματικά σε μια πολύ μεγάλη πίεση. Άρα είναι λογικό να είμαστε μπερδεμένοι. Και θα ήταν μπερδεμένο σε οποιοδήποτε. Τώρα, ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη κατάσταση, στην οποία, για παράδειγμα, εμείς που λειτουργούμε, έχω φωνατίσει αυτά τα μοντέλα διαχείρισης του κινδύνου, βασιζόμαστε προφανώς στην εμπειρία που αποκτούμε από την προηγούμενη διαχείριση. Δηλαδή, πώς διαχειριστήκαμε το πρώτο κύμα, μας δίνει κάποια πληροφορία ως προς το πώς αντιδράει η κοινωνία. Γιατί το ζητούμενο, καταλαβαίνετε, το δύσκολο εδώ να μοντελοποιήσεις είναι πώς αντιδρά ο κόσμος, ο καθένας από εμάς και συνολικά σε κοινότητα.
Στο πρώτο κύμα λοιπόν είχαμε συγκεκριμένο τρόπο αντίδραση. Στο δεύτερο κύμα είχαμε έναν διαφορετικό τρόπο αντίδραση και σαν πολιτεία και σαν κοινωνία. Στο τρίτο κύμα ήταν κάπως διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα ανοίξαμε και ξανακλείσαμε τα σχολεία. Την άνοιξη τα ανοίξαμε και όταν τα ανοίξαμε λειτουργήσαν πια. Αλλά τα ανοίξαμε πιο αργά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και διαφορετικά όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε φορά. Κάτι που προφανώς εισάγει αβεβαιότητα στους υπολογισμούς, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή αυτός ο υπολογισμός, λοιπόν, για να απαντήσω συγκεκριμένα στο ερώτημά σας, είναι η πρώτη εκτίμηση που κάνουμε με δεδομένο το άνοιγμα των σχολείων και τα πρώτα λίγα δεδομένα που υπάρχουν πια για την αύξηση της διάδοσης στα σχολεία συγκεκριμένα. Τα πρώτα δεδομένα συνάδουν με αυτόν τον υπολογισμό και μάλιστα συνάδουν και τα δεδομένα πριν το άνοιγμα των σχολείων, γιατί να πούμε εδώ ενδεικτικά ότι το ποσοστό των παιδιών κάτω από 18 που νοσούσαν, που είχαν επιμονηθεί τον Αύγουστο, στο τέλος του Αυγούστου, ήταν γύρω στο 19-20%, και όταν πια μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είχαμε ήδη φτάσει στο 23-24%. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση. Ναι. Κύριε Καθηγητά, δύο μικρά ερωτήματα. Το μοντέλο και οι προβλέψεις του, υπό ποιες συνθήκες αναθεωρείται, δηλαδή οι παράμετροι πότε ανανεώνονται και αλλάζουν αφενός και αφετέρου, υπάρχει πρόβλεψη για κάποια κορύφωση, δηλαδή στο μοντέλο σας προβλέπετε κάποια αυξομοίωση με αυξητική τάση και μετά θα υπάρχει πτώση? Τα μοντέλα μας, που είναι γενικά συνδυασμένα από μοντέλα, είναι μοντέλα αιτιοκρατικά, δηλαδή μοντέλα που κλασικής επιδημιολογίας, το πούμε έτσι, που βασίζονται στη δυναμική του πληθυσμού και τη μετάδοση του ιού, συνδυασμένα με μοντέλα στοχαστικά και μοντέλα τεχνητής ευφυΐας, τα οποία προσπαθούν να προσομοιώσουν με τεχνικές τεχνητής ευφυΐας την ανθρώπινη συμπεριφορά κυρίως. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έχουμε όμως ένα δεύτερο, αν θέλετε, μοντέλο τεχνητής ευφυΐας, ένα διαδικτυακό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει το πώς λειτουργεί το μοντέλο σε σχέση με την πραγματικότητα. Ελέγχει, αν θέλετε, το αν απομακρυνόμαστε την πραγματικότητα συνεχώς, κάθε μέρα. Και όταν δει, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που εισάγει το μοντέλο αυτό, ότι υπάρχει μια τάση απόκλησης, διορθώνει έξυπνα από μόνο του συγκεκριμένους συντελεστές, έτσι ώστε να μπορεί το μοντέλο να αυτοπροσαρμόζεται, αν θέλετε, στην πραγματικότητα. Και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια σωστή επικαιροποιημένη πρόλεψη και σε βάθος χρόνου αρκετά νωρίς, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Σπύρο, δεν ξέρω αν έχεις ερώτημα πριν προχωρήσουμε. Όχι. Για την κορύφωση που με ρωτήσατε, με συγχωρείτε, δεν απάντησα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προβλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια κορύφωση, ναι, στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου, εγώ θα έλεγα πιο κοντά στις αρχές Οκτωβρίου. Και το τι θα γίνει μετά από αυτό εξαρτάται από το ρυθμό και το ύψος εμβολιασμού. Αν το ύψος του εμβολιασμού ξεπεράσει το 60%, συνολικά μιλάω για πλήρως εμβολιασμένο πληθυσμό της χώρας, και πάμε κοντά στο 65%, τότε θα μιλάμε για μια αποκλιμάκωση, γιατί ο συνδυασμός φυσικής και τεχνητής ανοσίας θα είναι πολύ μεγαλύτερος από το 65%. Αν Μάλιστα. δεν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, τότε θα μιλάμε για μια πορεία που μπορεί να είναι μια αργή αποκλιμάκωση μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα ποσοστά, ή ακόμα και μια αυξητική πορεία αν, για παράδειγμα, σταματήσουμε να εμβολιαζόμαστε. Ναι, παρ' όλα αυτά πάμε τώρα και για τρίτη δόση, κύριε καθηγητά. Επομένως, το πρόβλημα μάλλον συνεχίζεται και χρειαζόμαστε περαιτέρω ενίσχυση πριν φτάσουμε και στο τείχος ανοσίας, αλλά και μετά από αυτό φαίνεται ότι χρειαζόμαστε διαρκώς ενίσχυση της όποιας προστασίας. Κοίταξε, η τρίτη δόση είναι, νομίζω, λογικό να είναι προστατευτική για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί πρώτοι. Ήταν είτε και είχαν σχετική ευαλωσιμότητα, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω, παραδείγματος χάρη, ανασοκαταστολής, γενικά κατάσταση υγείας τους. Έτσι. Και βεβαίως, θα έλεγα εδώ, η υγειονομική είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη, άρα με αυτή την έννοια στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, υπό αυτή την έννοια. Αυτό εξηγεί την τρίτη δόση. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τρίτη δόση όλοι, εφόσον ελέγξουν την πανδημία. Και επειδή υπάρχει συζήτηση και για τα παιδιά, για να το πούμε και αυτό, για τα παιδιά από 6 έως 12, εγώ, οι κόρες μου είναι 6,5 χρονών, πάμε τώρα δημοτικό, ευχαρίστως θα τις εμβολίαζα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αλλά προφανώς εμβολιάζεις τα παιδιά αν χρειάζεται να εμβολιάσεις, που σημαίνει αν χρειάζεται να ελέγξεις την πανδημία. Θα ήταν προτιμότερο να πιέσουμε και να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που υπάρχουν και υποχρεωτικότητα ακόμα, ναι, να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι είναι
συνωμοσιολόγοι, δεν θέλουν. Και μετά να πάμε, τελευταία να πάμε στα παιδιά, όσο έσχα τη λύση και στους ανήλικους. Συμφωνώ. Θα ήταν προτιμότερο να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τον εμβολιασμό στους ενήλικες στο μέγιστο δυνατό. Απολύτως. Δεν υπάρχει ερώτημα γι' αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σαριγιάννη, γιατί μπερδευόμαστε και εμείς που τα ακούμε ως μη ειδικοί. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ο FDA είπε πριν 2-3 μέρες ότι άνω των 65 να εμβολιάζονται με την αναμνηστική τρίτη δόση. Ο αίμα εδώ δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Εμείς βγάζουμε ισχυρή σύσταση για τους ευάλωτους, για τους άνω των 60, για τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Τι πάει να πει ισχυρή σύσταση? Ότι εγώ που η μητέρα μου είναι 80. Δεν θα πω τον αριθμό. Μη θυμώσει, κρίμα θα είναι. Γι' αυτό το λέω. Ήδη θα έχω προβλήματα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά θα θελήσω, ακριβώς επειδή οι κόρες μου είναι ανεμβολίαστες, πηγαίνουν στο δημοτικό για να μπορεί να χαρεί τις εγγονές της, εγώ θα πάω να τις κάνω τις δόσεις στο δεδομένο πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ισχυρή σύσταση. Ναι, το ερώτημα που ανακύπτει όμως είναι για έναν 35χρονο ή για έναν 40χρονο γιατρό, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του και με τις δύο δόσεις, για παράδειγμα. Μετά το πέρας του 8 μήνου, θεωρείται εμβολιασμένος, πρέπει να κάνει την τρίτη δόση ή όχι? Και επειδή έχω την ίδια απάντηση, η γυναίκα μου είναι αυτή η περίπτωση. Έχετε όλες τις κυρίες της οικογένειας προδώσει τις ηλικίες τους. Νομίζω θα έχετε μεγάλο πρόβλημα όταν κλείσουμε τη σύνδεση. Με καταλαβαίνετε, έτσι είναι. Προτείνω πρωινό ρεπορτάζ για την τύχη του Σαριγιάννη. Επέζησε. Αυτό το βράδυ. Θα δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι ναι, θεωρώ ότι και εκείνη θέλει να εμβολιαστεί στον τόπο πιο γρήγορα με την τρίτη δόση. Είναι σημαντικό να είναι προστατευμένη. Μάλιστα, στο σημείο αυτό θέλω να υποδεχθούμε. Μείνετε, αν θέλετε, μαζί μας, κύριε Σαριγιάννη, να υποδεχθούμε και τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, νευροχειρουργό στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, γιατρέ, πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σουρμελίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα και στον Μπάλε Πότε συμμαθητή, κύριο Σαριγιάννη. Και συμπάσχοντα σε θέματα σαν και αυτά που ανέφερε προηγουμένως. Θέλω να είστε και οι δύο ασφαλείς, σας αφήσουμε τις ηλικίες εκτός της συζήτησής μας. Ναι, καλύτερα. Πριν πάω στην καταγγελία που έκανε η ΟΕΝΓΕ, κυρία Παπανικολάου, θέλω να πάρω το δικό σας σχόλιο. Γιατί ειλικρινά δυσκολεύομαι να κατανοήσω ποια η διαφορά της σύστασης από την υποχρεωτικότητα και πότε ένας συνάδελφός σας ή και εσείς ο ίδιος θεωρείται εμβολιασμένος. Εσείς αυτή τη στιγμή είστε εμβολιασμένος. Θυμάμαι ότι ήσασταν από τους πρώτους γιατρούς που εμβολιάστηκαν όταν ήρθε το εμβόλιο, άρα έχει παρέλθει το 8 μήνο. Κανονικά είχα εμβολιαστεί τον Ιανουάριο, μόλις άνοιξαν τα ραντεβού για τους υγειονομικούς του νοσοκομείου μας. Άρα τώρα είμαστε Σεπτέμβρη. Έστω μάλιστα, έχουν περάσει 8 μήνες, απλώς εδώ να πω, με συγχωρείτε αλλά θα το πω. Παρακαλώ. Από αρχές Ιουλίου 2021, η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, η ΕΙΝΑΠ, έχει αποστείλει μέχρι και τέλος Αυγούστου συνολικά τρεις φορές έγγραφο ερώτημα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για ακριβώς αυτό το θέμα, για την τρίτη δόση boost, όσον αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε πάρει καμία απολύτως απάντηση και μάθαμε από διαρροές προς τα ΜΜΕ, αν είναι δυνατόν, εδώ και λίγες μέρες, ότι σήμερα, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, θα ανακοίνωνε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αυτό που είπε, την ισχυρή σύσταση για την τρίτη δόση των υγειονομικών, χωρίς να έχει καταδεκτεί να συνομιλήσει μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί άλλη μία ένδειξη, με συγχωρείτε αλλά θα το πω, παντελούς έλλειψης σοβαρότητας από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Κύριε Παπανικολάου, να ρωτήσω κάτι. Εδώ ακούμε τώρα ισχυρή σύσταση, λέει, για τρίτη δόση. Οι γιατροί έχουν εμβολιαστεί σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, νομίζω είναι συντριπτικά πολύ μεγάλο. Το συζητάμε. Πάνω από 95%. Πάνω από 95%. Υπάρχει όμως κόσμος, ο οποίος δουλεύει στα νοσοκομεία, ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Πολύ λίγοι. Τα νούμερα τα οποία
Ναι, ναι, γιατί η ερώτησή μου θα ήταν, αν ήταν ψηλό το ποσοστό, εδώ ακούμε ότι νοσοκομεία είναι σε κόκκινο και ενδέχεται να μην μπορούν να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτό γίνεται σε περιπτώσεις όπου ήταν ορισμένοι άνθρωποι που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στο νοσοκομείο, όχι από άποψη πλήθους, από άποψη ρόλου, οι οποίοι βγήκαν σε αναστολή εργασίας. Είχαμε εκδηλώσει την αντίθεσή μας στις αναστολές εργασίας, όπως το θυμάστε. Είχαμε πει ότι είναι ένα τιμωρητικό μέτρο άνευ ουσίας, άνευ υγειονομικής ουσίας στην πραγματικότητα, το οποίο η κυβέρνηση το είχε κάνει. Το οποίο κάνει βέβαια έχει εφαρμοστεί σχεδόν οριζόντια σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Τέτοια επικοινωνιακή φασαρία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών δεν έγινε σε καμία χώρα της Ευρώπης. Ωστόσο, αν και τα ποσοστά, κατέστη υποχρεωτικό στις περισσότερες. Για κοιτάξτε λιγάκι τι ισχύει στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες και θα δείτε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Στη Γερμανία δεν υπάρχει και το ξαναλέω ότι τέτοιος επικοινωνιακός θόρυβος από κυβέρνηση ενάντια στους υγειονομικούς δεν έγινε σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά εμβολιασμού, όπως αποδείχτηκε τελικά, ήταν αυτά που λέγαμε ήδη από τον Ιούλιο. Δηλαδή για τους νοσοκομειακούς γιατρούς πάνω από 95% και για το υπόλοιπο προσωπικό πάνω από 85%. Μάλιστα. Ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Να πάμε τώρα στην καταγγελία σας θέλω, κύριε Παπανικολάου. Κάνατε μια καταγγελία ως ΟΕΝΓΕ για την απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, των ιατρών καθηγητών εκεί, Να λιποταχτήσουν. Σκληρά λόγια. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω αμέσως. Ναι. Με έκπληξη είδαμε την περασμένη εβδομάδα, τέλος της περασμένης εβδομάδας, ότι την περασμένη εβδομάδα κοινοποιήθηκε προς τα νοσοκομεία έγγραφο της Ιατρικής Σχολής Αθήνας, το οποίο, το ξαναλέω, άρχισε να κοινοποιείται στα νοσοκομεία από την Ιατρική Σχολή την περασμένη εβδομάδα, από 13 Σεπτεμβρίου και μετά. Το έγγραφο αυτό το έχω και μπροστά μου, ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει πως οι κύριοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κηρύσσουν μονομερώς λιποταξία από την περίθαλψη ασθενών COVID-19 με τη δικαιολογία, πρώτον, ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές κάνουν εξειδικευμένες πράξεις υψηλής ιατρικής και δεν θα κάθονται τώρα να ασχολούνται με τον κορονοϊό. Δεύτερον, ότι εκπαιδεύουν φοιτητές και ειδικευόμενους. Και για όλους αυτούς τους λόγους θα αναθέσουν μονομερώς όλα τα περιστατικά της επιδημίας στις κλινικές του ΕΣΥ και μάλιστα, και αυτό είναι και μία έτσι αποθέωση θράσους αν μου επιτρέπετε, λένε μην ανησυχείτε γιατροί του ΕΣΥ, θα σας δίνουμε εμείς οδηγίες για το τι θα κάνετε με τους ασθενείς COVID. Μας δίνουν αυτοί οι οδηγίες σε εμάς. Κύριε, τώρα δεν θέλω να τα ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου, γιατί η επικαιρότητα και η πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη εξελίσσεται. Επιτρέψτε μου να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ζητώντας συγγνώμη και από τους δύο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς για τελευταία κουβέντα να πω. Πολύ σύντομα, αυτό το έγγραφο, πολύ σύντομα. Αυτό το έγγραφο, όπως αναφέρει επάνω, έχει σταλθεί ως εξαιρετικά επίγον στον κύριο Πλεύρη και στην κυρία Γκάγκα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα 31/8, την ίδια τη μέρα του ανασχηματισμού. Κύριε Παπανικολάου, θα το ξανασυζητήσουμε. Και δεν έχουν πει κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ρωτήσουμε και το πολιτικό μας πάνελ στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, και τον κύριο Παπανικολάου, Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ και νευροχειρουργό. Πάμε κατευθείαν στον Κυριάκο Μαντούβαλο και στη Νέα Μάκρη, όπου έχουμε εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Κυριάκο, καλησπέρα, σε ακούμε και σε βλέπουμε. Καλησπέρα και πάλι, Νατάσα. Η κατάσταση εδώ αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολη. Η φωτιά έχει αρχίσει και κατεβαίνει προς τις κατοικημένες περιοχές. Και εδώ που βρισκόμαστε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Αντιστοίχως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από την αστυνομία, μας λένε ότι πρέπει να εκενώσουμε το σημείο. Είναι αρκετά τα μέτωπα που βρίσκονται πίσω μας. Εδώ, με τη βοήθεια του Κώστα του Κλάδου, μπορούμε να δούμε λίγο την κατάσταση. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ένταση. Καθώς βλέπουμε, υπάρχουν και φάροι. Η φωτιά είναι σχεδόν σε όλη τη γραμμή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνεχώς έχει καπνούς. Είναι φωτιά που αυξάνει και μειώνει η έντασή της, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα μέτωπα.
Οι άνεμοι είναι χαμηλοί, είναι 1-2 μποφόρ, δεν είναι πάρα πολύ υψηλοί οι άνεμοι, αλλά είναι τόσοι που μπορούν κάθε φορά μια μικρή σπίθα να την ξανακάνουν μεγαλύτερη φωτιά, και αυτό είναι που ανησυχεί εδώ τους ανθρώπους. Γιατί πόσο δεν κοντά είναι στην Νέα Μάκρη? Είναι δυστυχώς μια ολόκληρη γραμμή. Είναι στην περιοχή Λιβύση από πάνω. Στην προηγούμενη σύνδεσή μας ήμασταν έξω από το πρώτο σπίτι, είμαστε 150 μέτρα από εκείνο το σημείο. Αν υπολογίσουμε ότι η φωτιά είναι από εδώ από πάνω και κατεβαίνει συνεχώς, η κατάσταση είναι όντως δύσκολη. Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάτι, αλλά επειδή οι άνθρωποι εδώ που ξέρουν την περιοχή και ξέρουν τους ανέμους, ζητούν να απομακρυνθούμε και εμείς και οι κάτοικοι. Μάλιστα. Άρα έχει ολοκληρωθεί η εκένωση της περιοχής ή συνεχίζεται, Κυριάκο? Έχουν φύγει κάποιοι άνθρωποι, έχουν μείνει κάποιοι άλλοι άνθρωποι πίσω και ρίχνουν νερό στα σπίτια τους. Εδώ και τοπικοί φορείς αλλά και εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν, όπως και πυροσβεστικές δυνάμεις. Η οδηγία που υπάρχει με αρκετά μεγάλη ένταση είναι ότι πρέπει να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από εδώ. Βλέπουμε συνεχώς πυροσβεστικά οχήματα να ανεβαίνουν προς τα πάνω για να προλάβουν τη φωτιά να μην κατέβει, γιατί άμα κατέβει δεν ξέρουν κατά πόσο θα μπορέσουν να την ελέγξουν, Νατάσα. Μάλιστα, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Πρόσεχε, είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν ο Κυριάκος Μαντούβαλος, ο ρεπόρτερ του Κόντρα Channel. Πάμε όμως απευθείας να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Πέπα, αντιπεριφερειάρχη Αττικής, να μας δώσει μία εικόνα για την κατάσταση της πυρκαγιάς στη Νέα Μάκρη. Κύριε Πέπα, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Γιαμάλη και στους τηλεθεατές σας. Δώστε μας μία εικόνα για την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι, όπως το είπατε, στην περιοχή του Λεβισίου, στη δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης, από την πάνω πλευρά της λεωφόρου Μαραθώνος. Κινείται μέσα σε πεσκόφητη περιοχή, στην οποία υπάρχουν βεβαίως και αρκετές κατοικίες. Mm-hmm. Είναι μακριά από το Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη ακόμα, ή πρέπει να εκκαινωθεί το χωριό του Μαραθώνα? Είναι οικισμός της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. Μάλιστα. Υπάρχει εικόνα για το πόσες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο? Κοιτάξτε, υπάρχουν άφθονα πυροσβεστικά οχήματα και υπάρχει και κόσμος. 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενημερωνόμαστε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς σαν περιφέρεια έχουμε διαθέσει 14 υδροφόρα οχήματα, τα οποία είναι από τα πρώτα λεπτά εδώ. Παρόν είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης, από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς. Και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, κινείται μέσα σε βασόδη περιοχή, στην περιοχή του Λεβισίου. Είναι κοντά στο μοναστήρι. Είναι από την κάτω πλευρά του μοναστηρίου του Αγίου Εφραίμ. Κινδυνεύει το μοναστήρι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που κινείται η φωτιά, δεν δείχνει να κινδυνεύει. Είναι μέσα σε κατοικημένη βεβαίως περιοχή, από την κάτω πλευρά, όπως σας λέω, του μοναστήριου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί η νύχτα θα είναι δύσκολη όπως όλα δείχνουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Πάλι περιοχή με πεύκα Άρη. Πάλι το ίδιο πράγμα, πολύ σύντομα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την πρόσφατη τραγωδία στην Εύβοια. Εμείς θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε και με άλλους αξιωματούχους της περιοχής. Βέβαια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις δεν γίνεται για προφανείς λόγους. Αυτούτη την ώρα καλό είναι να επιχειρούν. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Πάντως φαίνεται ότι με κάθε καύσωνα εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε πλέον πρόβλημα. Δηλαδή είναι μια... Θα έλεγε κανείς, δεν είναι ισχυρή άνεμη και πάλι, αλλά επειδή υπάρχει ο καύσωνας σε πευκόφητη περιοχή, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πυρκαγιάς. Επιτρέψτε μου να συνδεθούμε αμέσως με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δώστε μας, σας παρακαλώ, την εικόνα που έχετε για την φωτιά στη Νέα Μάκρη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται... έχει αρχίσει να βρίσκεται υπό έλεγχο. Ένα μέτωπο ενεργό υπάρχει. Ξεκίνησε με 4 διαφορετικά μέτωπα. 4. Έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφορίες ότι έχουν καεί 2 σπίτια και έχουν γίνει κάποιες μικροζημίες σε κάποια άλλα. Εκενωμένα σπίτια, ελπίζω και εύχομαι. Εκενωμένα, ναι. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλε, αυτή τη στιγμή επιχειρούν με πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχετε εικόνα πόσες που... Είναι μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και πυροσβεστικά και αυτοκίνητα της περιφέρειας και αυτοκίνητα από δήμους.
είναι πραγματικά και εθελοντικές ομάδες πάρα πολλές από διάφορες περιοχές. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλες οι δυνάμεις. Και γι' αυτό άλλωστε και επειδή σταμάτησε και ο άνεμος, ήταν πολύ δυνατός πριν μισή ώρα περίπου, 3-4, έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή να έχει περιοριστεί σε ένα μέτωπο η φωτιά. Μάλιστα, άρα μονάχα ένα μέτωπο, ήδη δύο καμένα σπίτια. Ας ελπίσουμε πως θα περιοριστεί και θα τεθεί υπό έλεγχο άμεσα η φωτιά. Κύριε Κόκαλη, αν χρειαστείτε το οτιδήποτε, μέχρι και τις 2 εμείς είμαστε στον αέρα και παραπάνω. Αν χρειαστεί, να ευχηθώ καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Θα ανοίξουμε και την πολιτική μας συζήτηση και θα διακόπτουμε για οτιδήποτε νεότερο από την πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση και για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη θα σας ενημερώνουμε. Να καλησπερίσω την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να πω και στους δύο καλεσμένους μας ότι σε πολύ λίγο θα προσθεθεί στην συζήτησή μας, στην παρέα μας και ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής. Να ξεκινήσω όμως με εσάς, κυρία Βούλτεψη. Δεν θα σας ρωτήσω ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις στην ΔΕΘ. Θα ήταν και ανόητο από μέρους μου να κάνω κάτι τέτοιο. Θα σας ρωτήσω όμως αν θεωρείτε τελικά ότι δικαιούται για να ομιλεί ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ακούγοντας τον κύριο οικονόμου κατάλαβα ότι δεν αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δικαίωμα να παρουσιάσει το σχέδιό του, το δικό του πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας. Καταρχήν, κυρία Γιάμαλη, επιτρέψτε μου χίλια συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη, δυστυχώς η πυρκαγιά δεν βοηθάει την συζήτησή μας, να καλησπερίσω τον κύριο Τσίρκα, Στέργιο Τσίρκα, με συγχωρείτε, δήμαρχο Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για να μας δώσει εικόνα για το μέτωπο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δώστε μας, σας παρακαλώ, εικόνα. Ακούμε ότι έχουν καεί δύο σπίτια, ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Σας παρακαλώ την... Αυτή τη στιγμή για την κειμένη περιοχή είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η φωτιά έχει πάει στο βορεινά του οικισμού Λιβύση και Αγίας Μαρίνας. Είναι μέσα στο δάσος αυτή τη στιγμή. Δεν απειλούνται άμεσα αυτή τη στιγμή σπίτια. Πέρασαν, είχαμε ζημιές σε δύο σπίτια όπως είπατε και εσείς. Ευελπιστούμε να μην γιατί αυτή τη στιγμή σταματήσει να φυσάει, ώστε να ελεγχθεί καλύτερα η κατάσταση. Σε μία ώρα περίπου θα ξέρουμε αν σας ενημερώσω ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Επιστρέφουμε. Μαρίνα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα αν πλησιάσει προς τα εκεί. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξο, ωστόσο. Ο Δήμαρχος, σας κρατήσουμε το καλό σενάριο, Σπύρο. Να κρατάμε το καλό σενάριο γιατί η πάντα. Η Μαρίνα είναι κατοικημένη περιοχή. Είναι... Ναι. Κρατώντας το καλό σενάριο, να ζητήσω συγγνώμη από την Υπουργό. Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, είστε του επαγγέλματος, γνωρίζετε ότι η επικαιρότητα επικαλύπτει τα πάντα. Θέλω όμως να επανέλθουμε στη συζήτησή μας σχετικά με τη ΔΕΘ και γιατί λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας γύρισε στο 14, ενώ ο ίδιος λέει ότι δεν μπορεί να παραμένει μνημείο του εαυτού του. Έχουμε και μία επιστροφή. Μάλιστα, χάσαμε την κυρία Βούλτεψη. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα συνδεθούμε πολύ άμεσα μαζί της. Να πάω στον κύριο Αλεξιάδη. Κύριε Αλεξιάδη, θα σας κάνω το ερώτημα έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι.
Είχατε 4,5 χρόνια να φέρετε τον μισθό στα 800 ευρώ. Είχατε 4,5 χρόνια να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Δεν το πράξατε. Ωραίο είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλοί λένε γιατί δεν τα έκανε πριν 2 χρόνια. Έχουμε γενικά πρόβλημα στον ήχο. Δεν έχουμε κανένα. Θα επανέλθω εδώ στο στούντιο μέχρι να φτιάξουμε το τεχνικό μας πρόβλημα. Είπαμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, κύριε Ραβανέ. Οι πολλές συνδέσεις συμβαίνουν αυτά. Λογικό είναι. Άρη, σε ακούω. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είχε δίκιο ο Γιώργος που είπε ότι αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Στυλιανίδη, η διαχείριση αυτής της πρώτης φωτιάς στη Νέα Μάκρη. Κυρίως, εντάξει, όχι τόσο οι φωτιές, σωστά το είπε ο Γιώργος, κυρίως αυτό που θα ακολουθήσει όμως είναι οι πλημμύρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δούμε αυτό, γιατί η κατάσταση θα είναι δραματική. Θα είναι πρόβλημα, έτσι, και καλό είναι να υπάρξει ένα γενικότερο σχέδιο και από την πλευρά της κυβέρνησης και να τύχει και ευρύτερη συνέντευξη. Να σώσουμε κανένα δάσος. Αυτό είναι το Επίτρεψέ μου, Άρη, να επανέλθω στην κυρία Βούλτεψη. Μας ακούει? Τώρα με ακούτε? Εμείς σας ακούμε άψογα. Αν με ακούτε και εσείς, δεν χρειάζεται να επαναλάβω το ερώτημα. Πάμε τώρα που το έχουμε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, να πάμε. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω σήμερα από την εκπομπή σας ότι δυστυχώς σήμερα μετράμε άλλες 2 μεγάλες απώλειες. Χάσαμε τη Σίλβια Ιωαννίδου, τη θρηλυκή ΠΑΜ της Αντίστασης, την γυναίκα η οποία μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Παύλο Ιωαννίδη είχαν παρασημοφορηθεί από τον βασιλιά της Αγγλίας και επέστρεψαν τα μετάλλια τους την επομένη του απαγωνισμού των Καραολί Δημητρίου. Χάσαμε όμως και τον Γιώργο τον Μπέρτσο, τον δημοσιογράφο, έναν από τους 3 δημοσιογράφους που έλαβαν μέρος στην εξιχνίαση του εγκλήματος της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, που τότε οι 3 δημοσιογράφοι είχαν αποκληθεί το δημοσιογραφικό τρίκυκλο. Να το πούμε και εμείς και μεταξύ αυτών των δημοσιογράφων και ο πατέρας σας. Ναι. Και εντάξει, πρέπει νομίζω να τους μνημονεύουμε. Ήταν Έχετε μια μέρα με απώλειες. Τώρα, για το άλλο θέμα που λέτε, κυρία Γιάμαλη, εγώ δεν μπορώ και νομίζω κανείς μας δεν μπορεί να κάνει συγκρίσεις όσον αφορά, γιατί άκουσα και την προηγούμενη συζήτησή σας, όσον αφορά στο να συγκρίνουμε 2 προγράμματα, το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτά που θα κάνει εντός της θητείας του. Ο κύριος Τσίπρας μοίρασε υποσχέσεις για κάποιο αόριστο μέλλον. Τα κάνει, δεν τα κάνει, είναι κάτι το πολύ μακρινό. Και επειδή υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα υποσχέσεων του κύριου Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, νομίζω ότι δεν είναι θέμα σύγκρισης, είναι θέμα πραγματικότητας. Άλλωστε, όλα όσα υποσχέθηκε τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι θα κάνει, μπορούσε να τα είχε ήδη κάνει. Δεν μιλώ για αυτά τα οποία ονόμασε εθνική ανάγκη, δηλαδή καταστροφή της μεσαίας τάξης και όχι μόνο. Μιλώ και για άλλα θεσμικά, όπως το ότι υποσχέθηκε ότι από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα επιλέγονται οι επικεφαλείς της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου, όπως επίσης και οι επικεφαλείς της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας κτλ. Λοιπόν, και αυτά τα είχε και πάλι υποσχεθεί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και δεν τα έκανε ποτέ. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είτε μπορούσε είτε δεν μπορούσε, αυτά που έλεγε δεν τα έκανε. Και θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Επειδή τώρα, με διάφορες ευκαιρίες, δίνεται η εντύπωση, προσπαθεί να δοθεί μάλλον η εντύπωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πάλι προστάτες των πτωχών και των αδυνάμων. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα σας πω με συγκεκριμένα με στοιχεία, για να μην μαλώνουμε τώρα και λέμε δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο. Έχουμε τον νόμο 4336 του 2015 για την αύξηση φόρων. Κυρία Βούλτεψη, άνω τελεία, θερμή παράκληση, γιατί προσετέθη στη συζήτησή μας και ο κύριος Κεγέρογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέριζω τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κύριε Κεγέρογλου. Καλησπέρα και σε εσάς.
Να είστε καλά. Κυρία Βούλτεψη, επανέλχομαι σε εσάς. Ακούστε με. Είχαμε λοιπόν την αύξηση των εισφορών υπέρ υγείας το 2015. Είχαμε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, από όπου 370.000 χαμηλοσυνταξιούχοι έχασαν 900 εκατομμύρια και επλήγησαν ακόμη και μέλη ορφανικών οικογενειών από αυτό το νόμο. Είχαμε τη μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, είχαμε τη μείωση του αφορολόγητου, να μην σας λέω τώρα τους νόμους και σας κουράζω, τους φαντάζεστε, τον επαναπολογισμό των επικουρικών, την αύξηση του κόστους εξαγοράς πλασματικών ετών, τη μείωση της κατώτατης σύνταξης των πρώην εργαζομένων στο ΙΚΑ από 486 ευρώ σε 392,7. Αυτό δεν είναι προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων, ούτε των αδυνάμων. Και αύξηση βέβαια ασφαλιστικών εισφορών. Θυμάστε τον νόμο Κατρούγκαλου στα 3387 του 2016, όταν καταργήθηκαν οι συντάξεις για τις χείρες, οι επαναπολογισμοί, η περικοπή του επιδόματος συζύγου τα 35 ευρώ στους παλιούς συνταξιούχους. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που έπαιρναν αυτά τα 35 ευρώ για τη σύζυγό τους ή το σύζυγό τους, δεν είναι ελίτ. Δεν ήταν ελίτ που τους τα κόψανε. Έχουμε λοιπόν μετά το νόμο 4354 του 2015 που ήρθαν τα ξένα φαντς. Έχουμε το. Θα πάνε και τα τέσσερα χρόνια έτσι νόμο-νόμο όλα τα μνημόνια, όλα ναι, το τρίτο μνημόνιο. Προσέξτε, ακούστε, θα σας πω κάτι. Δεν του είπε κανείς να φέρει κανένα τρίτο μνημόνιο. Του πάμε να σταθούμε λίγο ήσυχοι. Ψηφίσατε. Μπα και βγαίνουμε από το δεύτερο. Μα βέβαια, όταν πρόκειτο να βγει η χώρα από το ευρώ και να υποστεί τέτοια μεγάλη καταστροφή, επιπλέον είχαν κλείσει οι τράπεζες. Είχαν κλείσει τράπεζες με 5 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και αυτά όλες οι ιστορίες για την προστασία της κατοικίας που είπε ο κύριος Τσίπρας, ναι. Νόμο 4472 του 2017 που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που έφερε, έδωσε τη δυνατότητα στα ξένα φαντς να έχουν έδρα εκτός Ελλάδας 45-49 του 2018. Μάλιστα. Ότι οι τράπεζες, νόμο ώστε οι τράπεζες να ενημερώνουν μόνο με ένα SMS. Καλά, και μετά ήρθε και η αμνίστευση των τραπεζικών στελεχών, όχι, αλλά επιτρέψτε μου. Η αμνίστευση ήρθε, η κυρία Γιάμαλη. Ναι. Κοιτάξτε, μην κουράζεστε. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όμως η αμνίστευση προς τα στελέχη του υπερταμείου και τα στελέχη των ξένων φαντς έγιναν με νόμο, όχι αμνίστευση, ασυλία, έγιναν με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κακώς έγιναν αν έγιναν με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι καταλαβαίνετε όμως. Τότε, δεν μπορεί. Γι' αυτό με ρωτήσετε αν δικαιούται κάποιος διανόμιλοι. Ναι. Προφανώς όλοι δικαιούνται διανόμιλοι, αλλά πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Διότι θέλω να σας πω ότι δεν έφτανε που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, να κλείνω αμέσως. 45-12-2018 ο νόμος έφερε επίσπευση επανάληψης πληστηριασμού από 30 σε 8 ημέρες. Να σας πω ότι η ασυλία στα στελέχη του υπερταμείου είναι ο νόμος 4389. Και μετέπειτα ήρθαν των τραπεζικών πάλι στελεχών. Ακούστε, όχι. Μα έτσι έγινε, κυρία Βούλεψη, επί των ημερών σας. Έγινε και ήταν πρόβλημα. Όπως ήταν πρόβλημα και η ασυλία στα στελέχη του υπερταμείου. Όχι. Δεν έγινε καμία ασυλία. Υπήρχε μία διαδικασία δικαστική από το 2015. Δεν ήταν τραπεζίτες, ήταν τραπεζικά στελέχη, συνταξιούχοι, άρρωστοι και ηλικιωμένοι. Από το 2015 τους ψάχνανε και είχαμε φτάσει στο 2019. Δεν βρίσκαν τίποτε. Έτσι. Και αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι εκδίκηση και αυτό είναι προσπάθεια να βρούμε έναν εξωτερικό εχθρό και να πούμε ότι φταίει ο τάδε ή ο δίνε. Κύριε Αλεξιάδη, έγινε εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των τραπεζών και το μόνο που αποδείχθηκε ήταν το μόνο κόμμα που έκανε περικοπή δανείων. Γιατί κάποιοι πήραν δάνεια με αέρα αποδείχθηκε. Βέβαια, γιατί άλλοι χρωστάνε μέχρι σήμερα. Όχι, επιτρέψτε μου όμως. Αέρα. Τότε γιατί δεν τους παρέπεμψε. Γιατί δεν παρέπεμψε. Αυτά δεν θα τα απαντήσω εγώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αλεξιάδη. Έβγαλε πόρισμα και είπε ότι δεν έγινε τίποτε το ποινικό σκολάσιμο. Κύριε Αλεξιάδη. Έβγαλε πόρισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εμείς. Κύριε Αλεξιάδη, κυρία Βούλτεψη, βοηθήστε με. Κύριε Αλεξιάδη, η κυρία Βούλτεψη, διαβασμένη πάντα, ήρθε με σειρά νόμων που πέρασαν επί των ημερών σας, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να πει ότι όλοι δικαιούνται για να ομιλούν, αλλά εσείς κρίνεστε και στην πράξη από τα έργα και τις ημέρες σας τα 4,5 χρόνια που κυβερνήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι απαντάτε, γιατί πέρα από όλα αυτά που είπε η κυρία Βούλτεψη, υπάρχει και ο αντίλογος που αφορά στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ότι ποτέ δεν εφαρμόστηκε και όλα αυτά. Φιλότιμη η προσπάθεια της κυρίας Βούλτεψη,
θα την παρακαλούσα να ψάξει σημειώσεις της και να μου πει σε ποιο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους συνταξιούχους, στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, εκτός και αν εννοεί ότι αναφέρθηκε στο σημείο εκείνο που θα κάνει ο παππούς συνταξιούχους 500.000 δωρεά στο εγγόνι του. Αν είναι σε αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω, ας μην κουραστεί. Επίσης, δεν άκουσα πουθενά τον κύριο Μητσοτάκη, διότι όπως ξέρετε, διαβάζω και εγώ αυτά τα θέματα, να μιλάει για κατάργηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Επειδή το λέει συνέχεια η κυρία Βούλτευση αυτό, ας αποφασίσει η κυβέρνηση, αν είναι κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, ας φέρει αύριο ένα νόμο για να τους καταργήσει. Αλλά για να έρθουμε στην ουσία, για να έρθουμε στην ουσία του τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πλέον τέθηκε ανοιχτά το δίλημα. Ή θα εξακολουθήσουμε να έχουμε μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα για άλλη μια φορά στα βράχια και στην καταστροφή, ή θα έχουμε μια κυβέρνηση της προοδευτικής παράταξης που θα οδηγήσει τη χώρα στο αύριο. Και επειδή τα γκάλοπ, παρά την προπαγάνδα, παρά την ενίσχυση, παρά τις λίστες κτλ., δεν δικαιώνουν τον πολιτικό στόχο του κ. Μητσοτάκη για αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία θέλει 48%. Κανένα γκάλοπ δεν του δίνει 48%, όσο κλαίει και αν οδύρεται ο άνθρωπος, όσο και αν φέρνει συμβούλους στο εξωτερικό, έστω και αν μας εύχεται καλό καλοκαίρι, ελπίζω να μην ευχηθεί καλό χειμώνα, γιατί τα καιρικά φαινόμενα είναι δύσκολα ακόμα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα συγκεκριμένο πολιτικό δίλημα, έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό θα γίνει η πολιτική σύγκρουση το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε δυνατότητα στα 3,5 δις να πάρει μέτρα που θα στηρίξουν τα φτωχά, τα λαϊκά, τα μεσαία στρώματα, και έκανε ταξική επιλογή να επιλέξει να στηρίξει τους έχοντες και κατέχοντες. Αυτό λοιπόν θα το κουβαλάει στην πλάτη μέχρι την κάλπη. Κύριε Αλεξιάδη, να ρωτήσω κάτι. Λέτε για την εξόντωση των συγκεκριμένων κατηγοριών κοινωνικών τάξεων κτλ. Μετά από 2 χρόνια στο τιμόνι της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, εσείς κυβερνήσατε 5 περίπου. Κάνετε αυτοκριτική γιατί σας τιμώρησε η μεσαία τάξη? Δεν μας τιμώρησε η μεσαία τάξη. Σας τιμώρησε η μεσαία τάξη, την οποία υπερφορολογήσατε? Θέλετε να απαντήσετε εσείς ή θέλετε να απαντήσετε? Όχι, ερώτηση κάνω. Εγώ δεν απαντώ. Δεν είμαι εδώ στέλεχος. Εγώ, γιατί βλέπω λοιπόν και από την κυρία Βούλτευση και από εσάς μια τάση. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Ερωτήματα θέτουμε. Δεν απαντάμε. Θέλετε το ερώτημα να απαντήσω. Προφανώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ερώτημά σας. Χάσαμε τις εκλογές επειδή κάναμε πολιτικά λάθη, και γι' αυτό μετά τις εκλογές είμαστε το μόνο κόμμα, μπορώ να πω και σε όλη την Ευρώπη, που κάναμε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κείμενο μετά από εσωτερική διαβούλευση και αναλύουμε τις αιτίες της ήττας. Τώρα, το περίφημο επιχείρημα για υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, όποτε θέλετε και αν τολμάει ο... Καλά, μεσαία τάξη είμαι και εγώ και το έχω αντιληφθεί και εγώ προσωπικά. Εάν μην το λέτε, τολμάει οποιοδήποτε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δεν θέλω να φέρω σε δυσκολίες την κυρία Βούλτευση, να έρθω στο στούντιο με πίνακες, με χαρτιά. Κύριε Αλεξιάδη, μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Δεν θέλετε να τελειώσω, δεν θέλετε να ακουστεί η απάντηση. Ναι, αλλά κι εμείς μεσαία τάξη είμαστε. Τι το είδαμε στο πίτσι μας. Ναι, αλλά είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αφήνουμε να μιλήσει ο ένας και ο άλλος και δεν διακόπτουμε. Ελάτε, ελάτε. Εντάξει, ζωντανές συνδέσεις αυτά έχουν, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη. Κάντε μονόλογο. Εγώ μπορώ να έρθω όποτε θέλετε με στοιχεία για να σας αποδείξω το τι έγινε με τη φορολόγηση 2010-2014 και 2015-2019. Να ρωτήσω. Πάντως δεν κάτι... γίνεται όλοι να έχουν κατανοήσει λάθος, κύριε Αλεξιάδη. Μπορεί να ήταν αθρηστικό, αλλά έλα Γιώργο, κάνε το ερώτημα στον κύριο Αλεξιάδη για να προχωρήσουμε ερώτημα στον κύριο Κεγκέρογλου. Να συμφωνήσουμε τι ορίζουμε ως μεσαία τάξη, αφενός. Αυτό είναι και για την κυρία Βούλτευση, όχι μόνο για τον κύριο Αλεξιάδη. Αλλά προς τον κύριο Αλεξιάδη, εγώ έχω μια πορεία. Τελικά την μεσαία τάξη την υπερφορολόγησε συνειδητά ο... Απάντησε, νομίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσακαλώτο και Χουλιαράκη? Τον θυμόμαστε τον κύριο Χουλιαράκη. Το κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται... Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Ναι. Την υπερφορολόγησε συνειδητά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση το 17 και το 18. Αυτό δεν είναι δική μου έμπνευση. Το είχε πει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ή επιβλήθηκε από τους δανειστές σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα και όσα υποστήριξε στην ομιλία του το Σάββατο? Πραγματικά απάντηση, το έχω απορία. Λοιπόν, απάντηση λοιπόν, και παραμένει η δική μου διαθεσιμότητα να έρθω στο στούντιο με στοιχεία, με πίνακες, με κάποιον από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
για να συζητήσουμε, δεν υποτιμώ την κυρία Βούλτεψη για όνομα του Θεού, αλλά να έχει όλα τα στοιχεία και να συζητήσουμε επί του συγκεκριμένου. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της λεγόμενης υπερφορολόγησης, να θυμίσω ότι δεν ήμασταν εμείς που από το 2010 έως το 2014 αυξήσαμε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης, στα καπνικά προϊόντα, στα τέλη κυκλοφορίας, σε μια σειρά από βάρβαρες μνημονιακές παρεμβάσεις. Δεν ήμασταν εμείς που νομοθετήσαμε τον έμφυα. Δεν ήμασταν εμείς που αυξάναμε κάθε χρόνο τον έμφυα. Εμείς μειώναμε κάθε χρόνο τον έμφυα και το 2019 κάναμε τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, είτε στα φορολογικά είτε στα υπόλοιπα. Γι' αυτό και χάσαμε τις εκλογές. Τελικά αυτό όμως, δεν σημαίνει όμως ότι τα κάναμε όλα λάθος. Τι να ακούσουμε εμείς? Δεν σας άκουσα. Τελικά υπερισχύει η άποψη του κυρίου Τσακαλώτου ότι ήταν συνειδητή επιλογή υπερφορολόγηση ή η άποψη του κυρίου Τσίπρα ότι μας την επέβαλαν? Η διατύπωση του κυρίου Τσακαλώτου δεν είναι αυτή η οποία επικαλείστε. Παίξτε ακριβώς τη δήλωση για να δείτε ποια ήταν. Είναι η του κυρίου Χουλιαράκη, την οποία επιβεβαίωσε ο κύριος Τσακαλώτος. Σε ό,τι αφορά τα θέματα φορολογίας, συγκρίνεται δύο διαφορετικά ανώμια πράγματα. Εμείς παραλάβαμε το 2015 μια φορά. Οι διπλές φορές του κυρίου Κατρούγκαλου τι ήταν ακριβώς? Απάντηση. Τι ήταν οι διπλές φορές του κυρίου Κατρούγκαλου? Δεν ήταν χαράτσι επιπλέον στη μεσαία τάξη, η οποία είχε τη δυνατότητα να εργαστεί παραπάνω και να ενισχύσει το εισόδημα? Ναι, βεβαίως. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό και μετά να πάω για το 2015. Ο νόμος με το ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ, το 85% των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών πληρώσαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Το άθροισμα ασφαλιστικών φορολογικών υποχρεώσεων ήταν λιγότερο. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Καλά, εντάξει, διάλογο κάνουμε. Σε ό,τι αφορά. Ναι, διάλογο σημαίνει. Μου έχετε θέσει δύο ερωτήματα να απαντήσω στο πρώτο. Ελάτε, κύριε Αλεξάνδρε. Σε ό,τι αφορά δε αυτό, υπήρχαν ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων όπως οι εργαζόμενοι στα ταξί, που είχαν πολύ μεγάλη μείωση. Αλλά επειδή συγκρίνουμε δύο διαφορετικά και ανώμια πράγματα. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα με μηδέν αποθεματικό, μέσα σε μνημόνιο και χωρίς ρυθμισμένο χρέος. Παραδώσαμε μια χώρα έξω από μνημόνια, με ρυθμισμένο χρέος και με αποθεματικό. Να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μάλιστα. Σπύρο, τα ερωτήματά σου σε παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε να όμως από την κυρία Βούλτεψη. Τον κύριο Ζεγκέρογλου. Για να μην τον έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Α, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα τον είχαμε στο πλάνο. Ακούω. Οπότε αν θες... Ναι. Κυρία Βούλτεψη, όμως το θέμα σήμερα είναι το εξής. Ότι έχουμε ένα καινούριο εργασιακό τοπίο. Έχουμε και ένα καινούριο οικονομικό τοπίο. Και εσείς που κινηθήκατε σε περίοδο ειρήνης, με 37 δις, με ρυθμισμένο χρέος, με δυνατότητα να δανειστεί η χώρα. Αντιμετωπίσατε βεβαίως την περίοδο της πανδημίας, αλλά πάντως σε περίοδο ειρήνης και χωρίς δανειστές να φωνάζουν κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι σας. Και Γκέρογλου ζητούσες και Γκέρογλου σου φέραμε. Σπύρο, με συγχωρείτε, κυρία Βούλτεψη, είναι μια δύσκολη μέρα. Κύριε Σουρμελίδη. Κυρία Βούλτεψη, επιτρέψτε την περίοδο 12-14 που όχι μόνο. Κυρία Βούλτεψη, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Επανήλθε στο πλάνο και στην σύνδεσή μας ο κύριος Κεγκέρογλου. Οπότε να του δώσουμε την ευκαιρία να τοποθετηθεί του ανθρώπου. Βεβαίως. Κύριε Κεγκέρογλου, με συγχωρείτε. Με ακούτε? Σας ακούω. Εξαιρετικά. Κύριε Κεγκέρογλου, μπορεί στο κίνημα αλλαγής να έχει ανοίξει μία συζήτηση και να μονοπολείτε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με τα εσωτερικά σας, αλλά θα ακόμα ήθελα... Ακόμα είναι νωρίς. Και ακόμα είναι νωρίς, αλλά με το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ δεν πλήττουμε ποτέ δημοσιογραφικά, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλω να φύγουμε από τα εσωτερικά σας. Γιατί δεν θα πάτε σε εκλογές δηλαδή τον Νοέμβριο? Όχι, εννοείτε νωρίς. Συζήτηση λέει. Είπε η κυρία Γιάμαλη, δεν την παρακολουθείτε, κύριε Σερμελίδη. Την παρακολουθώ πολύ καλά, την κυρία Γιάμαλη, κάθε μέρα. Καθόλου. Είπε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Είπα,
Ακόμα είναι νωρίς, θα υπάρχει ακόμα εντονότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στα της ΔΕΘ όμως. Και η Φόφη Γεννηματά παρουσίασε την πράσινη συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχουν πολλά κοινά, όχι σε επίπεδο έτσι, συνθηματολογίας, στην ουσία του δικού σας προγράμματος με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα διάβασα με προσοχή και τα δύο. Αναρωτιέμαι, δεν μιλάω για τώρα, αλλά μετά από μία κάλπη απλής αναλογικής, με ενισχυμένο το ΣΥΡΙΖΑ και ενισχυμένο το κίνημα αλλαγής, θα συζητούσατε, γιατί δεν λέτε και τόσο διαφορετικά πράγματα, κύριε Κλιγκερόγλου. Δυστυχώς λέμε πολύ διαφορετικά. Εξηγήστε μου ποια είναι η διαφορά. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή την ώρα ο τόπος, η Ελλάδα αλλά και η κοινωνία έχει συγκεκριμένες ανάγκες μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική μας πρόταση με το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως είπατε και εσείς, που συμπυκνώνεται, είναι η απάντηση, είναι η αναγκαία λύση. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ανισότητες, την δυσχερή θέση στην οποία βρέθηκαν τα χαμηλά εισοδήματα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται μια πολιτική για την ανάπτυξη, για την παραγωγή πλούτου και ταυτόχρονα βεβαίως για τη δίκαιη διαχείρισή του. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν λοιπόν με την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, και επειδή θα φέρει πίνακες ο κύριος Αλεξιάδης να μας αποδείξει κτλ., δεν χρειάζεται τίποτα. Η εχθρική στάση του ΣΥΡΙΖΑ στους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους κτλ., είναι κάτι που το νιώσαν στο πετσί τους. Τεράστιες διαφορές λοιπόν σε σχέση με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, βεβαίως, επειδή η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ από το να μιλήσει για κοινωνική πολιτική, υπάρχουν συμπτώσεις με το ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένα και επιμέρους ζητήματα. Με την κυβερνητική πολιτική όμως του ΣΥΡΙΖΑ, που έριξε στον ΚΕΑΔΑ τους χαμηλοσυνταξιούχους και μια σειρά από κοινωνικές ομάδες. Εντάξει, ποιος έκοψε τη χώρα, κύριε Γκέρογλου, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο. Να σας φέρω κι εγώ τον κύριο Γιαννίτση, που λέει πότε καταστράφηκε η μεσαία τάξη 9-13. Μέχρι 384% έχασε η μεσαία τάξη το 9-13. Τι συζητάμε τόση ώρα? Συζητάμε τόσα χρόνια ένα πράγμα που έχει λυθεί. Να με ακούτε. Σας ακούω πολύ καλά, αλλά επιτέλους μια συζήτηση που μπορεί να γίνει. Αν δεν αντέχετε να με ακούτε, μπορείτε να με καλείτε. Σας αντέχω πάρα πολύ και το ξέρετε αυτό. Μην γυρνάτε τη συζήτηση συνδικαλιστικά. Χάσατε την ψυχραιμία σας και δεν αντέχετε την κριτική. Δεν αντέχετε την κριτική. Αλλά υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει, κύριε Σουρμελίδη. Υπάρχει εκπρόσωπος. Υπάρχει εκπρόσωπος. Λοιπόν, εμείς μιλάμε λοιπόν για μια ανάπτυξη και αξιοποίηση των 94 δις που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της σήμερα, όχι ανάλωσή τους, ούτε ανάλωση, ούτε μοίρασμα. Αξιοποίηση προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας με ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο καταθέσαμε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Το τι μπορεί να επικαλεστεί ο οποιοσδήποτε για πράγματα τα οποία αφορούν τον προηγούμενο αιώνα ή τον επόμενο. Καλά, δεν είναι ο προηγούμενος αιώνας το πρώτο μνημόνιο. Να χαρείτε, κύριε Κεγέρογλου, τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Είστε ένας άνθρωπος πολύ όρημος και πολύ έμπειρος πολιτικά. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως θα τα ακούσουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι γίνονται και αποδεκτά. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω ότι μιλάμε εδώ, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τρία μνημόνια στη χώρα. Τα δύο ήταν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και νωρίτερα δεν είχε κυβερνήσει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν καταλάβατε. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία 2-4-2-9 έφεραν και τα τρία μνημόνια. Τα δύο πρώτα μνημόνια λοιπόν ήρθαν από τον εκτροχιασμό που επήλθε στη χώρα από μια συγκεκριμένη πολιτική και βεβαίως και από άλλες αιτίες, αλλά κυρίως από τον οικονομικό εκτροχιασμό. Και η πολιτική του πρώτου εξαμήνου, κυρίως του 2015, που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Το Καστελόριζο, πότε, ποιας κυβερνήσεως έγινε, θα τρελαθώ. Η εικόνα σας πειράζει? Την ημέρα που πήγε στο Καστελόριζο ήρθε ο εκτροχιασμός. Τότε ξεκίνησε η κατρακύλα της χώρας δημοσιονομικά με λιτότητα, κύριε Κεγκέρο. Κοιτάξτε, αυτά έχουν αποδειχθεί. Ο εκτροχιασμός της οικονομίας έχει συγκεκριμένα νούμερα.
το ότι εκείνη την περίοδο την συγκαλύπτεται ως ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Ποιος τη συγκαλύπτει? Συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Μιλήσατε σε δεύτερο πληθυντικό, κύριε Κεγκέρογλου. Πώς? Μιλήσατε σε δεύτερο πληθυντικό. Τη συγκαλύπτουμε εμείς εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, είπατε τη συγκαλύπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένιωσα ότι είναι δεύτερο πληθυντικό. Ας ελπίσουμε ότι έχω τη μύγα. Πάμε παρακάτω. Συγκαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκαλύπτει. Δεν έχετε τίποτα. Ήρεμα. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχετε ακούσει τίποτα δηλαδή για την συγκυβέρνηση Καμένου και Τσίπρα? Έχω ακούσει, αλλά έχω ακούσει και για το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που ήταν 60 δις και το φέρατε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αντίστοιχα. Δεν έχετε ακούσει για το συνεκτικό ιστό και κρίκο αυτής της συνεργασίας? Για την κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει και για συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κεγκέρογλου, ο κόσμος βίωσε και τα τρία μνημόνια. Και το πρώτο, το δικό σας, και το δεύτερο, και το τρίτο. Και τα τρία χάλια ήταν, σας το λέω εγώ ως πολίτης. Σωστά. Αφού τα έχετε δει λοιπόν όλα, θα πρέπει τώρα αξιολογώντας να πούμε αν η Ελλάδα είχε συνεννοηθεί στο πρώτο μνημόνιο, τότε θα είχε ξεπεράσει πολύ πιο γρήγορα την κρίση. Κάποιοι το ρίξαν την κυβέρνηση του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου. Βεβαίως, κύριε. Έτσι, έπρεπε, κάποιοι τη ρίξανε, έπρεπε, ναι, βεβαίως, αλίμονο. Έπρεπε να στηριχθεί αυτή η πολιτική. Αλλά τη ρίξατε. Η οποία μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο θα ολοκλήρωνε την αντιμετώπιση. Πώς φτάσαμε να συζητάμε πάλι για τα μνημόνια? Γυρίσαμε πίσω. Δεν συζητάμε το αύριο από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κύριε, ήταν λάθος όλο το πρώτο μνημόνιο. Συγγνώμη που σας το λέω, το έχει παραδεχθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχε λάθος πολλαπλασιαστές. Ξέρετε, βασικό. Καλησπέρα. Ωραία, εγώ δηλαδή, θέλω να πάω να ρωτήσω ένα τελευταίο τον κύριο Γκεγκέρογλου σε αυτόν τον κύκλο. Και να προχωρήσουμε στην επειδή, κυρία Βούλτεψη. Γιατί... επειδή, ναι, ναι, επειδή ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι ήρθε η ώρα να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ, συμφωνείτε με αυτό? Ναι, μας ακούει, χάσαμε και τη σύνδεσή μας με τον κύριο Κεγκέρογλου. Πάμε στην κυρία Βούλτεψη με το ερώτημά σου, Σπύρο, μιας και το έθεσες πριν, αν θες να το λέω ότι σήμερα είμαστε σε ένα άλλο τοπίο. Και έχουμε ένα νέο εργασιακό τοπίο και ένα νέο οικονομικό τοπίο. Και για το εργασιακό τοπίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Βούλτεψη, κυρία Υπουργέ. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και έχουμε και το πρόσφατο των ημερών παράδειγμα της E-Food. Είναι αυτό το μέλλον, είναι αυτό η ανάπτυξη, θα φέρει την ανάπτυξη της χώρας? Και αν μου επιτρέπεις, Σπύρο, πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Ομιλίδης, έχουμε και ένα χρέος το οποίο αυξάνεται πάλι. Έτσι, αυτό δεν είναι ένα σχετικό τοπίο για την επόμενη μέρα? Κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω το εξής, επειδή άκουσα την προηγούμενη συζήτηση. Εδώ πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και τι λέμε και τι κάνουμε. Το πρώτο μνημόνιο όταν ήρθε, γιατί ήρθε, πώς ήρθε? Ήρθε γιατί τότε είχαν γίνει εκλογές, σας θυμίζω, και ο κύριος Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές λέγοντας «Δεν θα πάω στο λεφτά υπάρχουν», που λέει τώρα ότι εννοούσε κάτι άλλο, «θα πάω στο αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό». Άρα λοιπόν, την ώρα που ο Κώστας ο Καραμαλής έλεγε «θα συγκρατήσει για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κρίση», ο κύριος Παπανδρέου πήρε τις εκλογές λέγοντας, μιλώντας για αυξήσεις. Και αυτές οδήγησαν βεβαίως αυτά. Τέσσερα χρόνια ο κύριος Καραμαλής όμως δεν έκανε συγκράτηση. Ένα λεπτό. Τεσσεράμιση. Τώρα πάμε πάλι πίσω, αλλά λοιπόν, τι να κάνουμε είπε δηλαδή. Είπε ο κύριος Ορμελίδης κάτι, και θέλω να το πω αυτό. Είπε ότι, ότι μάλλον ο κύριος Αλεξιάδης και κάπως με την επίνευση του κύριου Ορμελίδη, ότι ήταν μηδέν το αποθεματικό της χώρας το 2015 που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Πρώτον, δεν ήταν μηδέν, γιατί αν ήταν μηδέν, για όσο διάστημα έκανε τα ηρωικά του ο ΣΥΡΙΖΑ 7-8 μήνες, από πού βρίσκονταν τα λεφτά, τα 2,5 δις, μόνο αυτό το μήνα που χρειάζονται για την καταβολή των συντάξεων, γιατί δεν διεκόπη η καταβολή των συντάξεων. Επίσης, είπατε κύριε Σουρμελίδη ότι τώρα εμείς δεν έχουμε πάνω από το κεφάλι μας την Τρόικα. Ναι, κύριε Σουρμελίδη, την είχαμε όμως το 12-14 με την πιο σκληρή μορφή της. Πέσαμε από αυτό. Σας θυμίζω ότι το αίτημά τους ήταν η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Και γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία με το Μέλι Χαρδούβελη που τώρα μοιάζει παιδική χαρά, όπου τότε είχαμε γράψει «Not eliminate ECAS», να μην καταργηθεί το ECAS. Και επίσης θέλω να σας πω ότι και εμείς όταν είχαμε τρόικα πάνω από το κεφάλι μας, μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες και Τσολάκογλου ο κύριος Τσίπρας και η συνεταίροι του. Άρα λοιπόν, δεν είναι έτσι. Και εμείς έχουμε κυβερνήσει με μνημόνιο.
Και ξέρουμε τι συμβαίνει και με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε για τα εργασιακά, καταρχήν αυτό όλο συνέβη γιατί μια συγκεκριμένη επιχείρηση ουσιαστικά καταστρατήγησε το γράμμα και την ουσία του νόμου. Διότι αυτές οι πλατφόρμες... Εγώ το κρατάω με ενδιαφέρον. Προσέξτε, προσέξτε. Αυτές οι πλατφόρμες είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, δηλαδή εργασία μέσω πλατφορμών, με μεγάλες προκλήσεις, αλλά προφανώς και κινδύνους. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Πριν όμως από αυτό το νόμο ο οποίος κατηγορείται το ΤΜΑΙ, υπήρχαν αυτά όλα, απλώς δεν ήταν καθόλου ρυθμισμένα. Δηλαδή, αλλά τα κέρδισαν στα δικαστήρια αν κατέφευγαν, κυρία Βούλτεψη. Τώρα μπορεί να κάνει και τα δικαστήρια, πάντα εκεί είναι η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει το άρθρο 69 που βγάζει λάδι τις πλατφόρμες. Όχι, δεν βγάζει λάδι κανέναν. Υπάρχει συγκεκριμένη, γιατί όπως ξέρετε υπήρχαν οι συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών που επιτρέπονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να το είχε ρυθμίσει και αυτό. Νομίζω ήταν στην κυβέρνηση 4,5 χρόνια. Δεν ήταν σαφές ποτέ και δεν είναι σαφές γενικά στις ευρωπαϊκές χώρες πότε είναι μια σύμβαση ανεξάρτητη και πότε εξυρτημένη εργασία. Τώρα έχει ξεκαθαριστεί κάπως. Εγώ δεν λέω, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση. Είναι μια προπαγάνδα τώρα στο πλαίσιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τους αδυνάμους. Μα αν υποστηρίζει η κυρία Γιάμαλη ο ΣΥΡΙΖΑ τους αδυνάμους, για ποιο λόγο, ξαναπάω τώρα γιατί μου λέτε, να μιλήσω με στοιχεία πάλι, για ποιο λόγο με σειρά νόμων επέτρεψε τις ατομικές συμβάσεις στο δημόσιο και για ποιο λόγο το κυριότερο με το νόμο 4472 του 2017 καταργήθηκε η προέγκριση ομαδικών απολύσεων από τον Υπουργό Εργασίας και υπήρχε πλέον μόνο γνωστοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Λοιπόν, ακούστε, δεν έχει κανένας όρεξη να καταστρατηγήσει καμία σχέση εργασίας, γιατί η ανάπτυξη κάθε χώρας στηρίζεται στο σωστό εργασιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Και εάν μια εταιρεία δεν πράττει το καθήκον της και δεν λειτουργεί σύνομα και δεν λειτουργεί εν πάση περιπτώσει και με τρόπο που να μπορεί να έχει, ανθρώπους έχει στη δούλεψή της, να μπορεί λοιπόν να έχει αυτούς τους ανθρώπους ευχαριστημένους, τότε το πρόβλημα είναι η εταιρεία. Το πρόβλημα δεν είναι, οι νόμοι υπάρχουν πάντα και κατοχυρώνονται πάντα οι εργαζόμενοι και πάντα μπορούν να πάρουν στα δικαστήρια. Το πρόβλημα είναι αν χρειάζεται να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Για ποιο λόγο δηλαδή μια εταιρεία με κάποιο πρόσχημα δεν ξέρω έκανε αυτό το οποίο μετά πήρε και πίσω. Μάλιστα. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτοί οι εργαζόμενοι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν δικαίωμα να συνιστούν σωματεία αλλά όχι συνδικαλιστικά. Τώρα μπορούν να συστήσουν συνδικαλιστικά σωματεία και με αυτά τα συνδικαλιστικά σωματεία θα πάνε να διεκδικήσουν έναν τίνος ως αυτό απασχολούμενο. Τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, μα κυρία Βούλτεψη, επιστρέψτε μου. Διαφορές, έχω να πάω σε διάλειμμα. Κάθε φορά τον εργοδότη έχεις απέναντί σου. Ναι. Λογικό είναι. Όταν είσαι συνέτερος δεν έχεις ακριβώς τον εργοδότη απέναντί σου, αλλά επιτρέψτε μου να πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, να σας ενημερώσω ότι όπως μας ενημερώνει ο ρεπόρτερ μας, ο καλός συνάδελφος, ο Κυριάκος Μαντούβαλος, το μέτωπο της φωτιάς στη Νέα Μάκρη είναι σε ύφεση, πράγμα θετικό. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ξανασυνδεθούμε μαζί του για να έχουμε εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ερχόμαστε να συζητήσουμε για τα εργασιακά με τον κύριο Αλεξιάδη και τον κύριο Κεγκέρογλου και τους καλούς συναδέλφους που έχουμε κοντά μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24, πάμε να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Ακούσαμε την κυρία Βούλτεψη. Ναι, Άρη. Ναι, πριν αφήσουμε την κυρία Βούλτεψη για να πάτε στους υπόλοιπους, στον κύριο Δεξιάδη και στον κύριο Κεγκέρογλου, ναι, να μας απαντήσει η κυρία Βούλτεψη για το χρέος. Γιατί έχουμε τους πανηγυρισμούς. Μια πολύ σύντομη απάντηση, θερμή παράκληση. Αλλά το χρέος όμως έχει πάλι την άνοδο. Ναι, σας απαντώ κύριε Ραβανέ. Το χρέος προφανώς ήταν μεγάλο και ένα μεγάλο χρέος για το οποίο εξάλλου είχαμε και όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι το ρύθμισε το χρέος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν το είπε και τώρα τελευταία αυτό. Ότι τα κανόνισε τα του χρέους με τους τροϊκανούς, με αυτούς που... Γιατί κοιτάξτε τώρα...
Πρέπει να πω ότι όλα αυτά που λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας, το τηρήθημε το χρέος, ότι ήταν εθνική ανάγκη, όλα τα άλλα που έκανε. Δεν υποσχόταν αυτά όταν ζητούσε από το λαό να τον εμπιστευτεί. Έλεγε ότι θα διαγράψει. Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς στο Ζάφιο 1 και Ζάφιο 2 αντιμνημονιακός ήταν. Μισό λεπτό. Και ήταν υποχρεωμένος να πάει σε εκλογές και πήγε. Γιατί άλλα είπε και ένα άλλο πρόγραμμα κατέβηκε μετά. Ναι, όχι, άλλο λέω. Και μετά ξανά τα ίδια έκανε. Τι πρόγραμμα, το ίδιο πρόγραμμα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, παράλληλο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, παρένθεση. Πρόγραμμα COVID και άλλο πρόγραμμα COVID, τώρα και άλλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Δεν λέω αυτό. Επειδή ακούστηκε το Ζάπιο, συγγνώμη και δεν βούλεψε το Ζάπιο Σπύρο, επειδή έχει λιδωρηθεί, ήταν ένα πολύ προχωρημένο πρόγραμμα. Αλλά έπεσε μέσα στη μέγκινη τη πολιτική αντιπαράθεση και κατασυκοφαντήθηκε. Ενώ είχε πολλά σωστά σημεία. Να προσθέσω ότι από τα 18 σημεία του Ζαπίου τα 9 πραγματοποιήθηκαν. Άρα δεν είναι θέμα Ζάπιο, απλώς η προπαγάνδα το κάνει αυτό, συμφωνώ. Εγώ λέω άλλο πράγμα όμως. Κοιτάξτε, όταν λες ότι θα διαγράψω το χρέος, δεν δέχομαι τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι διαγραφή χρέους. Αυτό δεν έλεγε ο κύριος Τσίπρας, επειδή με ρωτήσετε για το χρέος. Το δεύτερο, θα σκίσω τα μνημόνια και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Δεν έσκυσαν τα μνημόνια, έφεραν κι άλλο. Θα διώξω τους Τροϊκανούς με τις κλωτσιές. Go back. Πρέπει να προχωρήσουμε, κυρία Βούλτεψη. Αυτά λοιπόν τώρα. Κοιτάξτε. Αυτά όμως, κυρία Γιάννη, δεν ξεχνάμε. Κυρία Βούλτεψη, έτσι καλώς για να την ακούμε, είμαστε εδώ. Δεν μιλάμε. Αυτά, ακούμε συνεχώς την κυρία Βούλτεψη. Αυτό να σημειώσω. Δεν ξεχνιούνται. Μάλιστα. Το ζήτημα τώρα είναι, θα μπορέσουμε και όλα τα στοιχεία της οικονομίας αυτό δείχνουν αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει. Γενικά στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα, η Ελλάδα τώρα... Μια αναπτυξιακή είναι, δυναμική. Είναι, ωραία. Μάλιστα. Γιατί μετά την κρίση του κορονοϊού μπαίνουν φούλοι. Είναι το ελαττήριο, τα έχουμε κατανοήσει, λοιπόν, κυρία Βούλτεψη. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω, δεν έχω ατελείωτο χρόνο. Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι θέμα ελαττήριου. Είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είμαστε τελευταίοι στην ανάπτυξη, ενώ ο ίδιος ήταν όλα τα χρόνια τελευταίοι. Να πάω και στον κύριο Αλεξιάδη. Είμαστε έκτη στην ανάπτυξη. Να πάω και στον κύριο Αλεξιάδη. Από τη Γιούρο. Κυρία Βούλτεψη, βοηθήστε με να χαρείτε. Παρακαλώ, κύριε Αλεξιάδη. Όσο θέλετε. Θέλω να έρθω σε εσάς πριν πάμε στη συζήτηση. Εγώ θα πρότεινα να απαντήσω όμως, να πω μια-δύο λόγια για αυτά που ακουστήκαν. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω και ερώτημα όμως για να απαντήσετε συνολικά. Βεβαίως. Γιατί έχει μία σημασία το ζήτημα. Η υπόθεση e-food, γιατί εγώ θα επιμείνω, μπορεί ο νόμος Χατζηδάκη να θεσμοθετεί επιταχύρω το ζήτημα της λειτουργίας και της εργασίας της πλατφόρμες. Έτσι όπως το διαβάζω εγώ τουλάχιστον, αλλά και εσείς το είχατε αφήσει στο κενό το ζήτημα αυτό. Θέλω λοιπόν ένα σχόλιο επ' αυτού και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Βεβαίως, να απαντήσω και σε αυτό. Μια κουβέντα μόνο για τα προηγούμενα. Όσο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θυμίζουν στο λαό τη μνημονιακή βαρβαρότητα 2010-2014 και θέλουν να την επαναλάβουν, είναι το καλύτερο δώρο για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δώστε τους άπλετο χρόνο να προπαγανδίζουν το πόσο ναι, σώσουν ναι, την Ελλάδα τότε. Γι' αυτό το τρίτο μνημόνιο, γιατί σας άρεσαν τα άλλα. Συνεχίστε, κυρία Βούλτεψη. Δεν κάνουμε και κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Κύριε Αλεξιάδη, σας ακούμε. Λέω λοιπόν, όσο προπαγανδίζουν ότι τότε ήταν τέλεια και ήρθε ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέστησε τα πάντα, είναι το καλύτερο δώρο. Και στο θέμα του τι έχουμε μπροστά μας, τώρα πλέον έχουμε να συγκρίνουμε κυβερνητική θητεία ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητική θητεία πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το θέμα των εργασιακών είναι ένα κατεξοχήν σπουδαίο ζήτημα για σύγκριση. Το τι ακριβώς δηλαδή γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ και το τι γίνεται τώρα. Τώρα έχουμε έναν εργασιακό αρμαγεδόνα. Στο νόμο Χατζηδάκη πάτησε η συγκεκριμένη εταιρεία για να κάνει, για να προσπαθήσει να κάνει ό,τι είναι. Αυτά τώρα είναι η προπαγάνδα. Θέλω εδώ να επισημάνω το εξής. Αυτά είναι η προπαγάνδα. Θέλω να επισημάνω το εξής. Δεν μας λέτε για τις ομαδικές. Να ακούσουμε τον κύριο Αλεξιάδη, παρακαλώ. Δεν έχω ατελείωτο χρόνο. Θέλω να ακούσω τον κύριο Κεγκέρογλου. Εσείς ψηφίσατε ομαδικές απολύσεις. Κοιτάξτε, εσείς οι αριστεροί, υποδέμος. Να κάνετε μονοθεματική εκπομπή. Να μιλάει συνέχεια η κυρία Βούλτεψη. Κύριε Αλεξιάδη, έχετε το λόγο. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ πολύ. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Λέω λοιπόν, η σύγκριση στα εργασιακά είναι κατακλυσμιαία, διότι καταλαβαίνει ο πολίτης το τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ και το τι γίνεται τώρα. Και στο θέμα της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η κυβέρνηση υπέστη μια μεγάλη πολιτική ήττα. Προσπάθησε μια εταιρεία για την οποία υπάρχουν ερωτηματικά, έχουν δημοσιοποιηθεί
Και περιμένω από την κυρία Βούλτεψη και από τα άλλα κυβερνητικά στελέχη να βγουν και να πάρουν σαφή θέση για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για σχέση μελών της κυβέρνησης με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο. Περιμένω σαφέστατη θέση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα συγκεκριμένα ζητήματα, εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι υπέστη μια μεγάλη ήττα η κυβέρνηση, διότι πήγε να υλοποιήσει μια εταιρεία με περίεργες επαφές. Αυτή όλη την ιστορία και έχασε. Και σε ό,τι αφορά γενικότερα τα θέματα αμοιβών εργασίας, είναι πολύ καλό να συγκρίνουμε κάθε μέρα το τι έγινε στη δική μας περίοδο και το τι γίνεται τώρα. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι ότι όσο προσπαθούν με παλαιά χιλιοϋπομένα επιχειρήματα, με γραφικότητες, με πράγματα τα οποία δεν αντέχουν σε στοιχειώδη διάλογο να μας γυρίσουν πίσω, εμείς καταθέσαμε από το Σάββατο και την Κυριακή ένα πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν πλέον την ευθύνη να σταθούν απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα, όπως καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκης, διότι εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Λέει, είμαστε απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν. Είναι αυτό ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαλόγου για μια προγραμματική διακυβέρνηση της προοδευτικής παράταξης? Παρακαλώ, όχι, θέλω να συνδεθώ με Νέα Μάκρη, απλά, θερμή παράκληση, επειδή, δεν έχω άλλο χρόνο. Απλά, πρέπει να απαντήσω στον κύριο Αλεξιάδη, γιατί δεν θα απαντήσεις τώρα, Γιώργο, μου σε παρακαλώ. Πριν με κατηγόρησε ότι παρήλαξα τα λεγόμενα του κύριου Χουλιαράκη, του κύριου Τσακαλώτη. Παρακαλώ να πάω στον κύριο Κεγκέρογλου να πάρω ένα σύντομο σχόλιο για το ζήτημα των εργασιακών, όπως αυτό αναδείχθηκε ως πρόβλημα με την υπόθεση της Seafood, και να καληνυχτήσω για να πάω στην Νέα Μάκρη. Κυρίες και κύριοι. Κύριε Κεγκέρογλου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση της eFood και αν τελικά ανοίγει το δρόμο το νομοσχέδιο Χατζηδάκη και ζούμε τα απόνερά του, όπως είπε ο κύριος Χότζογλου από τον επισητισμό τουρισμό, από το σωματείο, ή αν τελικά είναι απλά έτσι συμβαίνει στη χώρα μας. Η αιμονή στην αυτορύθμιση της αγοράς, πράγμα το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει, είναι ζούγκλα της αγοράς, χωρίς κανόνες και θεσμικές εγγυήσεις, οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα? Καταρχήν την ακρίβεια την ανεξέλεγκτη και βέβαια την αξιοποίηση του ελεύθερου θεσμικού πλαισίου από εργοδότες σε σχέση με την εφαρμογή των εργασιακών σχέσεων. Είναι επομένως ανάγκη παράλληλα με τις προτάσεις και τα προγράμματα για την ανάπτυξη να καταθέσει καθένας την άποψή του για το πώς βλέπει να υπάρχει θεσμική ρύθμιση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εργασία, τη σχέση εργασίας και κεφαλαίου, και πώς μπορούμε πραγματικά, τι χρειαζόμαστε και τα επενδυτικά σχέδια και τους ανθρώπους που εργάζονται, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ακούστε, 94 δις σας είπα ότι έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά αν δεν αξιοποιηθούν όπως πρέπει, να παραχθεί νέος πλούτος και να καλύψουμε αυτά τα οποία δαπανίσαμε το προηγούμενο διάστημα. 41 δις δαπανήθηκαν. Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν έπιασαν τον ανάλογο τόπο. Έχουν πρόβλημα οι προτεραιότητες και οι επιλογές της κυβέρνησης. Αλλά δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα, είναι γεγονός. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να δούμε σε μια άλλη βάση, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, την αξιοποίηση των 94 δις. Τώρα, το ότι βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να συγκρίνουν τις δύο κυβερνητικές περιόδους για το ποιος είναι χειρότερος, λέω εγώ, ποιος αποδείχθηκε χειρότερος, αυτό είναι γεγονός. Πρέπει όμως ο κύριος Αλεξιάδης να θυμάται και το 4-9 που το ξεχνά, και να θυμάται και την περίοδο του ΠΑΣΟΚ πριν από το 4-9. Και βέβαια όλη τη μεταπολίτευση. Να δούμε λοιπόν τι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και προχωρούμε τις επιλογές. Mm-hmm. Αλίμονο εάν τρία μνημόνια δεν έχουν γίνει μάθημα, και δεν έχουν γίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με εθνική συνεννόηση στα μεγάλα θέματα και με ξεκάθαρες πολιτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη για την ίδια την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και τους τρεις σας, και την κυρία Βούλτεψη, υφυπουργό μετανάστευσης, με συγχωρείτε, και ασύλου. Συγγνώμη, δεν. Καληνύχτα. Και τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, και τον κύριο Κεγκέρογλου, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, όμως, επειδή έχουμε και τις εξελίξεις με την φωτιά, δεν ξέρω πόσο
καλύπτουν τελικά αυτού του τύπου οι πολιτικές συζητήσεις, τις ανησυχίες του κόσμου. Σπύρο, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου γνώμη. Είναι δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτό το θέμα, επειδή ναι, δεν εξετάστηκε και πραγματικά δεν γίνεται μάθημα, θα απασχολεί και θα ταλαιπωρεί και θα ταλανίζει τη χώρα πολλά χρόνια ακόμα. Φαίνεται και από τις συζητήσεις μας, ακόμα πέρα από το ότι καμιά φορά, εντάξει, είμαι πιο έντονος, αλλά δεν είναι μόνο δικό μου θέμα, προς Θεού, το προκαλεί η συζήτηση. Ναι, ταλαιπωρείται η χώρα από όλα αυτά. Συγκρίνονται ασύγκριτα πράγματα και γίνεται και ένα ζάπινγκ. Δεν μπορεί να εξετάζει μια τέτοια περίοδο με ζάπινγκ. Έχεις ο καθένας ανασύρει όποιο κεφάλαιο, όποιο επεισόδιο γουστάρει. Να προχωρήσουμε. Και βάσει αυτού του επεισόδιου και είναι η ταινία. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Ο Κυριάκος Μαντούβαλος βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, κυρίες και κύριοι. Είναι και καλύπτει το μέτωπο της φωτιάς. Κυριάκο, είσαι κοντά μας. Έχεις το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Από ό,τι φαίνεται, αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια που πέρασαν εδώ οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης. Αυτό είναι το καλύτερο. Τόσο στην περιοχή εδώ του Αγίου Εφραίμ, όσο και στην περιοχή του Λιβυσίου, η φωτιά έχει σβήσει. Έχουν φύγει περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν μείνει μία υδροφόρα, ένα πυροσβεστικό όχημα για ασφάλεια. Όμως τα πράγματα εδώ ευτυχώς έχουν καεί δύο σπίτια μερικώς. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν είχαμε τα χειρότερα. Πρόλαβαν εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές να σβήσουν τις φωτιές. Οπότε, Νατάσα, θα σε καληνυχτήσω δείχνοντάς σου ένα τοπίο με σβησμένες φωτιές και όχι με αναμένες όπως ήταν στις προηγούμενες μας συνδέσεις. Υπάρχουν μία-δύο εστίες μικρές, γι' αυτό είναι και εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σβήσουν και αυτές τις μία-δύο εστίες και να έχουν το νου τους για τυχόν αναζωπηρώσεις, άμα τυχόν ενταθεί ο άνεμος ή υπάρξει κανένα άλλο πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ υπήρξαν φωτιές σε τρία σημεία στην περιοχή σχεδόν ταυτόχρονα. Και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί κλιματική αλλαγή στις 11.30 το βράδυ ή τι άλλο πρόβλημα μπορεί να σημαίνει. Πάντως είχαμε φωτιές οι οποίες ευτυχώς έχουν σβήσει. Κυριάκο Μαντούβαλε, μου κάνει χαίρομαι με αυτήν την ευχάριστη εξέλιξη. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς τους καλούς ρεπόρτερ που πιάνουν κουβέντα με τον κόσμο όταν τον βρίσκουν, τι σου έλεγε ο κόσμος, γιατί οι πρόσφατες πυρκαγιές είναι ενωπή ακόμα η μνήμη και οι πληγές δεν έχουν ακόμη κλείσει. Οπότε θέλω να μου πεις, ανησυχούσαν προφανώς, αλλά θέλω να μας δώσεις λίγο εικόνα του τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν μια φωτιά να τους πλησιάζει. Μπορεί η εικόνα να περιγραφεί μόνο με έναν τρόπο. Συνεχώς αυξανόμενη ένταση. Οι άνθρωποι είχαν πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία, μην τυχόν και ξέφευγε η φωτιά. Είχαν ξαναδεί στο περιστατικό, τόσο στην Εύβοια, στη Βαρυμπόμπη εδώ, στη Βόρεια Αττική. Και στο Μάτι, είχαν πάρα κοντά. Πολύ κοντινές μνήμες. Να. Είχαν ακριβώς, Σπύρο, είχαν πάρα πολύ κοντινές μνήμες για όλα αυτά που είχαν συμβεί και η ανησυχία τους ήταν πραγματικά μεγάλη. Γι' αυτό είδαμε αμέσως και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών, όπως και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πυροσβεστών που συνεχώς αυξάνονταν. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία εδώ στους κατοίκους. Τους ζητούσαν να απομακρυνθούν, το ακούγανε, αλλά η ανησυχία τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όπως έχουμε πάρει και μία δήλωση ενός ανθρώπου που ήταν εδώ για ασφάλεια από τους κατοίκους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τη δούμε σήμερα γιατί γίνανε όλα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και ήταν και πάρα πολύ κοντινές οι μνήμες. Βλέπουμε εδώ ότι πυροσβεστικά οχήματα έρχονται για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει αναζωπήρωση ή κάποιο άλλο πρόβλημα, Νατάσα. Μάλιστα. Κυριάκο, μείνε μαζί μας. Να συνδεθούμε όμως και με τον κύριο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, να μας δώσει και εκείνος την εικόνα. Φαίνεται πως έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλό πρωινό. Θα έλεγα ότι η έγκαιρη παρέμβαση των επίγειων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος και ο κατευνασμός του αέρα έδωσαν τη δυνατότητα τώρα να είμαστε αισιοδόξοι όσον αφορά την εξέλιξη φωτιάς. Υπήρξε γρήγορη εκκένωση. Είναι αλήθεια ότι κάποια σπίτια στο Λεβύση μέχρι τις αρχές της έναρξης της βρέθηκε στις αυλές και ίσως υπήρξαν και κάποιες καταστροφές μικρές, οι οποίες θα πρέπει κανείς να δει.
Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι αξιοπρεσέκτο είναι ότι υπήρχαν ταυτόχρονα τρεις εστίες. Στις 11 το βράδυ. Στις 11 το βράδυ, στην ίδια περιοχή, με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο ήταν εκείνο το θέμα που άνοιξαν και οι φωτές. Είναι σίγουρο το ανακριτικό θα κάνει τη δουλειά του. Πάντως, για να είμαστε και λίγο πιο ειλικρινεί σε αυτό που σκεφτόμαστε, φαίνεται ότι κάποιο ανθρώπινο χέρι πρέπει να μπει και στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, χαιρόμαστε που έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Να επιστρέψουμε, να πάμε στον Κυριάκο Μαντούβαλο. Κυριάκο, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Νομίζω ότι το... είδαμε, Νατάσα, ναι. Επί τόπου έσβησε μία εστία που υπήρξε. Το είδαμε εδώ με τη βοήθεια του Κώστα του Κλάδου. Υπήρξε μία εστία μικρή εδώ που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπουμε και εμείς την εικόνα. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες σβήνουν και αυτή τη μικρή εστία. Αυτές οι μικρές εστίες είναι ο λόγος που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μείνει εδώ και θα μείνουν όλο το βράδυ να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως και αυτές τις μικροεστίες, Νατάσα. Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εσένα, να ξεκουραστείς, να ευχηθούμε να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Κυριάκο Μαντούβαλε, καλό βράδυ. Να επανέλθουμε εδώ στο στούντιο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι η κανονική ροή της εκπομπής διεκόπη λόγω των εξελίξεων. Είναι ευχάριστο το ότι είχαμε αίσια έκβαση στο μέτωπο αυτό. Τώρα, Γιώργο, βλέπεις εκλογές εσύ? Είναι προεκλογική η περίοδος ή είμαστε όλοι υπό την επίρρεια της ΔΕΘ και των εξαγγελιών και μυρίζουμε εκλογές? Υπάρχει, είναι σίγουρο ότι υπάρχει έτσι μια έντονη οσμή μετά τη ΔΕΘ, αλλά έχουμε περάσει πλέον την κορφή, έχουμε περάσει το μισό της διακυβέρνησης, οπότε ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να περιμένουμε εκλογές. Όχι τώρα, αλλά όποτε, μέσα στο 2022 και εξής. Δεν θα είναι μία έκπληξη, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι όλα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και το πώς θα είναι η εικόνα στις ΜΕΘ, αλλά και τι μέτρα το πότε θα ξεμπερδέψουμε. Για τους πολίτες, δηλαδή δεν μπορείς να λες, είναι απλό πρακτικό ζήτημα, δεν μπορείς να λες στους πολίτες τηρείτε αποστάσεις 2 μέτρα. Και στο εκλογικό κέντρο, στο κέντρο της Αθήνας, η ουρά μέχρι πού θα φτάνει? Βέβαια. Μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιώργο, για την κυβέρνηση η εικόνα της οικονομίας είναι καλή? Και να κλείσουμε, δηλαδή είναι, πάει προς τα πάνω, είναι εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία γι' αυτό? Είναι καλή η εικόνα που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναφορικά με την οικονομία, δεδομένου ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα από τους δείκτες. Είναι αυτό που λέγανε πριν περίπου ένα χρόνο, ότι θα υπάρξει αυτό το V που λέγανε, ότι έπεσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ότι θα εκτιναχθεί στη συνέχεια. Τώρα βέβαια μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό που ανέφερε ο Άρης νωρίτερα προς την κυρία Βούλτεψη, ότι πλέον σημειώνουμε παγκόσμια ρεκόρ σε επίπεδα δανεισμού. Είναι ένα ζήτημα αυτό για τα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας. Μάλιστα. Άρη, μία φράση. Εκλογές βλέπεις, δεν βλέπεις, τι γίνεται? Εντάξει, εγώ θα είμαι στη λογική του Γιώργου. Μέσα στο 2022 θα έχουμε εκλογές. Τώρα πότε θα είναι? Άνοιξη, αρχές του καλοκαιριού. Δεν κρατάς μία επιφύλαξη, μήπως δεν έχουμε καθόλου και πάμε στο τέλος της τετραετίας? Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Απλώς το θέμα είναι και από τη συζήτηση που προέκυψε και σήμερα ότι καλό είναι να μιλάμε για το μέλλον και να μην γυρίζουμε στο παρελθόν, γιατί ο κόσμος έχει με την ψήφο του εκλογές. Έχει δώσει τις απαντήσεις του και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ νυν κίνημα αλλαγής. Άρα να συζητήσουμε τα σοβαρά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ένα πλέγμα κυβερνητικής πολιτικής που εξελίσσεται. Όλοι θέλουν να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους επιλογές. Είδα και την κυρία Βούλτεψη. Δηλαδή, μην συζητήσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας. Μα πώς, αφού αυτές οι δύο προτάσεις αύριο θα θεθούν στην κρίση του ελληνικού λαού. Αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται ως κυβερνητικό έργο και πρόγραμμα. Και από εκεί πέρα το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Να δούμε τα μελούμενα σε κάποιο. Να καληνυχτήσω και να ευχαριστήσω
Άρη Ραβανέ, ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Λυπάμαι που είχαμε τόσο συχνές διακοπές. Αγί μόνο. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε. Ήταν αίσια. Ήταν ακριβώς, πήγαν όλα καλά και αυτά είναι στα. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Νόκο. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Σπύρο, να μην έχουμε πυρκαγιές. Θα τα πούμε αύριο μεσάνυχτα. Ας ελπίσουμε για το 15 πάλι. Όχι για το 15. Όχι άλλο 15. Αν και αύριο υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Θα σου πω κάτι. Αύριο ξεκινάμε με Άδωνη Γεωργιάδη την εκπομπή. Με Άδωνη. Βεβαίως. Καλεσμένος. Τέτα τέτ. Αυτές είναι εκπλήξεις, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σομελίδη. Σκληρό ροκ. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη Κόντρα 24 έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού αύριο μεσάνυχτα. Πρώτο καλεσμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ραντεβού αύριο εδώ, μεσάνυχτα. Γεια σας.